Αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην αλήθεια που πάντα καίει, αλλά πρέπει να λέγεται όσο πικρή και αν είναι. Παρασκευή, λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, το πούμε έτσι. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, για όσους βέβαια είναι τελευταία. Και για όσους κάνουν Σαββατοκυριακό. Πάση περιπτώσει, εύχομαι να είστε όλοι πάντα καλά. Να αναφέρω από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο για να δεχθούμε δικά σας τηλεφωνήματα και παρεμβάσεις με ερωτήσεις σας ή και τοποθετήσεις σας γύρω από τα διάφορα προβλήματα τα που ακούμε και εξ αφορμής βέβαια το σημερινό μας καλεσμένο. Στο 25245111 οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Για γραπτές ερωτήσεις στους λογαριασμούς της εκπομπής «Η Αλήθεια Καίει» σε Facebook και Twitter. Και καλωσορίζω τον κύριο Φίβο Μαυροβουνιώτη, υποψήφιο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλωσορίσατε κύριε Μαυροβουνιώτη, πρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων. Γνωρίζουμε ότι ο σύνδεσμος αυτός μετά από όλα όσα έχουν γίνει μετά το κούρεμα και όσα αυτό επακολούθησαν, είχε κάνει πολλές παραστάσεις, διαμαρτυρίες, τους θυμάστε και έντονες μάλιστα, και αποφάσισαν τελικά να διεκδικήσουν από μόνοι τους στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Μαζί μας και ο κύριος Σταύρος Γιαλουρίδης, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, επικεφαλής όμως και της προεκλογικής εκστρατείας του επιτελείου. Κύριε Γιαλουρίδη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Υποχρέωσή μας, να είστε καλά. Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε, όπως και εσείς, να γίνεται λόγος για ταμείο αποζημιώσεων κουρεμένων καταθετών και κατόχων αξιογράφων. Για ταμείο στήριξης των ίδιων ομάδων. Κάποιοι το προχώρησαν, το πήραν και σε θέμα διαγραφής χρεών, το ένα το άλλο, να δοθεί κάτι άλλο ως αποζημίωση, μπορεί να μην είναι χρήματα, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Πάση περιπτώσει, προεκλαϊκά ή μη, εσείς πώς τα βλέπετε, πώς τα ερμηνεύετε, ή αν είναι εφικτά, δηλαδή προτάσεις που αφορούν εσάς τους ίδιους. Σίγουρα. Και τους κουρεμένους καταθέτες. Και τους μετόχους. Και τους μετόχους και χίλια δυο άλλα. Σήμερα όμως είστε εδώ μαζί μας εσείς. Πώς ακούετε αυτές όλες τις προτάσεις? Αυτή η προδρομολογούμενη, μπορώ να την ονομάσω, σκέψη για πρόταση νόμου είναι ύποπτο το timing. Πολύ. Επεράσαν 5 χρόνια, δεν έγινε τίποτε. Τώρα, 2,5-3 μήνες πριν που τις προεδρικές, σκεφτήκαν ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς μελετήσαμε τι περιέχει η σκέψη τους, η οποία. Κάποια στιγμή πιθανόν να γίνει πρόταση νόμου. Εμείς εκείνο που επιθυμούμε και επιδιώκουμε και απαιτούμε είναι όχι πρόταση νόμου. Εμείς θέλουμε νομοσχέδιο συνταγματικά διασφαλισμένο να κατόπιν. Ναι, διότι η συζήτηση που έγινε έντονα και με άλλους εκπροσώπους επιτελείων που ήταν τις προηγούμενες μέρες, ειδικά αυτή τη εβδομάδα, έδιναν μεγάλη σημασία στο ότι πρώτα απ' όλα λέει πρέπει να προλάβει να γίνει αυτό το θέμα πριν από τη διάλυση της Βουλής, λόγω προεδρικών, και να μην λόγω βίας και βιασύνης, να μην είναι και αντισυνταγματικό. Κάτι που είδαμε, αν θυμάστε, παραμονές βουλευτικών εκλογών, που μετά τις βουλευτικές πηγαίνονταν και έρχονταν, είναι αντισυνταγματικό, πάει πίσω. Είναι αντισυνταγματικό, πάει πίσω. Αποβλήθηκε η Βουλή, έκανε τέτοια λάθη. Ναι, ένας απλός άνθρωπος. Τα ξανακάμε. Ένας απλός άνθρωπος. Δεν θα σκεφτεί ότι. Τώρα, του είναι τη στιγμή, τρεις μήνες, αποφάσισαν να κάνουν την πρόταση νόμου. Και τώρα θα πούν, επειδή δεν θα προλάβουμε, πρέπει να το αφήσουμε να το εξετάσουμε μετεκλογικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι αυτό δημιουργήθηκε τώρα πάνω στη βάση να δημιουργήσουν μια εικόνα στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και στους παθόντες ότι προσπαθούν και τάχα να λύσουν το πρόβλημα. Εγώ δεν πιστεύω. Αυτό όμως είναι μια όψη του νομίσματος. Μήπως και ο άλλος σκοπός είναι να διασπάσουν τη δική σας προσπάθεια. Πώς να διασπάσουν τη δική σας προσπάθεια. Διότι κάποιος κόσμος από τους κατόχους αξιογράφων τον δικό σας μπορεί να πει
Είναι ρε παιδί μου, τελικά κάτι είναι να κάνουν. Κάτι είναι να κάνουν. Αγαπητέ μου, Δημήτρη, να μην ψηφίζουμε τον πρόεδρο μας που είναι υποψήφιος στο φίβο τον Μαυροβουνιώτη. Ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι πολύ καλά ότι εμείς με τους τεχνοκράτες μας. Δεν γεννιούνται. Ένα λεπτό. Με τους τεχνοκράτες μας, εκείνους οι οποίοι είναι ειδικοί πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, είτε είναι δικηγόροι, είτε οικονομολόγοι, έχουμε επαφή και ζυγίζουμε τα πράγματα πριν να πάρουμε μία απόφαση. Απλά λέμε τώρα ότι αυτή η πρόταση νόμου δεν μας ικανοποιεί, ούτε μας ικανοποιεί. Πρώτα απ' όλα δεν έχει περιεχόμενο πρακτικών. Είναι σαν να προσπαθούν, ξαναείπα το και προχτές, να εξασφαλίσουν μία επαγγελματική άδεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου, χωρίς να έχει εμπόρευμα. Δεν έχει εμπόρευμα. Δηλαδή, τι έγινε, είπαν ότι είναι να περάσουν μια πρόταση νόμου. Παρακάτω, ότι η πρόταση νόμου έχει αντίκρισμα. Για να έχει αντίκρισμα, αγαπητέ μου Δημήτρη, πρέπει να είναι νομοσχέδιο συνταγματικά διασφαλισμένο και να περάσει και από τη Βουλή. Τότε θα υπάρχει υπόθεση νομουμένου ότι σε αυτόν τον νομοσχέδιο το συνταγματικά διασφαλισμένο θα έχει μέσα περιεχόμενο. Αυτό δεν έχει, είναι αοριστολογίες. Δεν έχει κάτι το συγκεκριμένο που να μας πούμε ότι μας ικανοποιεί αυτό το πράγμα. Το έχετε δει, το έχετε μελετήσει. Το μελετήσαμε, το είδαν και οι νομικοί σας σύμβουλοι και όλοι. Εδώ είναι η πρόταση νόμου που προνοεί για την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αποζημίωσης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και για συναφήντων. Αυτό το πράγμα δεν έχει τίποτε το ουσιώδες μέσα. Ναι. Που να πείσει αυτούς τους παθόντες, είτε κάτοχοι αξιογράφων, είτε κουρεμένοι καταθέτες, είτε παλαιοί μέτοχοι, δεν έχει κάτι το συγκεκριμένο. Αυτό πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η σκέψη. Και να μπουν κάτω οι τρόποι αποζημίωσης και χρονοδιάγραμμα αποζημίωσης. Δηλαδή, εάν παραμείνει όπως είναι αυτό το πράγμα και να περάσει αυτή η πρόταση, εγώ δεν βλέπω ότι η υλοποίησή της θα είναι εφικτή ούτε στα 5, ούτε στα 10, ίσως ούτε και στα 30 χρόνια. Πρέπει να κάνουν μια σοβαρή δουλειά και όχι να κάνουν μόνο να δημιουργούν την εικόνα και την εντύπωση ότι, είδατε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε λύση. Κάναν τα 5 χρόνια που έκαναμε αγώνες και σας είδαμε όλους. Όλα τα κόμματα τα είδαμε. Και τα κόμματα. Τους είδατε όλους, κύριε Γιώργο. Πολλές φορές. Όλους ανεξαιρέτως. Και έχει ένα σημείο που θέλω να το δω. Τι σας έλεγαν τότε, οι υπόλοιποι, ας αφήσω τους κυβερνώντες. Οι υπόλοιποι τι σας έλεγαν. Εγώ θα πω κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια. Σε ένα λεπτό. Όταν εμείς καταφέραμε για να γίνει ψηφισμός των δανείων, που ήταν με εξασφάλιση ταξιόρα. Πώς καταφέραμε. Ήρθαμε σε επαφή με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Γιαννάκη τον Ομήρου, του εξηγήσαμε τότε, ότι ναι, ήταν παράνομη η πράξη που έγινε. Η τράπεζα απαγορεύεται με βάση των νόμων να χορηγεί δάνεια για να πωλεί ίδια επενδυτικά προϊόντα. Ή μετοχές, ή αξιόγραφα, ή χρεόγραφα, ή οτιδήποτε. Απαγορεύεται. Εφόσον απαγορεύεται, σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι μία τέτοια πρόταση ή μία τέτοια νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου πρέπει να δώσει αμέσως το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους που παράνομα οι τράπεζες τους εχορηγήσαν αξιόγραφα να συψηφιστούν. Αφού τα έδωκε με δόλιον τρόπων και παράνομα παράδειγε των νόμων, έλα συψήφιστα δάνεια με τα αξιόγραφα. Θα υπάρχουν τα αξιόγραφα σε εξώφρα μου το δάνειο. Τι έγινε, Δημήτρη μου. Καταφέρνουμε μέσω του Προέδρου της Βουλής του Γιαννάκη του Ομήρου. Ναι, τότε. Μιλούμε μαζί με όλα τα κόμματα και όλα τα κόμματα το στηρίζουν όλα. Ο συναρμός δεν το στήριξε. Και εκείνο με επηρέασε συναισθηματικά και εγκεφαλικά και όπως θέλει πάρτο. Διότι είσαι ένα άνθρωπο. Διότι ήμουν επαρχιακό γραμματέα. Προερχόταν από το χώρο. Όχι προερχόταν. 8 χρόνια επαρχιακό γραμματέα στη Λεμεσό. Και μέλο του πολιτικού βραβείου. Και συνεδριάζαμε. Όχι μόνο. Και συνεδριάζαμε στα γραφεία του κόμματο. Τούτοι όλοι οι άνθρωποι περιμέναν μια στήριξη. Και ήρθε ο συναρμό και λέει: μα είναι αντισυνταγματικό, λέει ο Άδη. Λέω: γιατί είναι αντισυνταγματικό. Διότι παραβιάζει την αρχή τη ισότητα και τη ιδιωτική συμβάση. Καλά, κύριε, εμά δεν παραβιάστηκε η αρχή τη ισότητα με τα διατάγματα της αρχής εξυγίασης και τις αποφάσεις της Βουλής. Ήρθα, η Βουλή το ενέκρινε και αμέσως μετά το θέμα να πήγαινε στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πρέπει να πάει στο Ανώτατο και το Ανώτατο είπε ότι είναι αντισυνταγματικό. Τη στιγμή που την ίδια ώρα που διερευνούσαν ότι δεν μπορούν να παραβιάζεται ούτε η αρχή της ισότητας ούτε οι ιδιωτικές συμβάσεις, πρέπει αυτό το θέμα να το δουν συνολικά. Όχι μόνο να δουν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, το συγκεκριμένο σημείο για να πούν στην προσπάθεια τους ίσως να προστατεύσουν τα συμφέροντα των τραπεζών ότι έπρεπε να πάρουν απόφαση ότι είναι αντισυνταγματικό. Δηλαδή λυπούμε να το πω, αλλά όπως νιώθω συμπεριφέρομαι και λέω την αλήθεια. Πολλές φορές. Εδώ λέμε μόνο την αλήθεια, κύριε Γιώργο, σε αυτή την εκπομπή και επειδή τους φέρνω όλους, μα ανεξαιρέτως όλους, ζητώ από όλους ο καθένας να πει τη δική του αλήθεια. Εγώ θέλω να τους ρωτήσω, να μου απαντήσουν, να με ακούν.
Ναι. Όταν επάρχει... Από εβδομάδα θα ήθελα εκπροσώπους σας ή εσάς σε πάνελ με τους υποψηφίους των υπολείπων επιχειρήσεων. Για να γίνεται έτσι ανταλλαγή. Γιατί έχει σημασία μεγάλη. Να μεγαλώσουμε τον πάγκο μόνο. Να ολοκληρώσω το σημείο του Μπούλε. Γιατί είπα ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λυπούμε, είπε ότι θα το πάρω στο ανώτατο. Και εμείς εγνωρίζαμε εκ των προτέρων την αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, ούτε και οι ιδιωτικές. Το ξέραμε. Αλλά το επήραμε. Το επήραμε διότι αναμέναμε ότι πάνω στην ίδια λογική ερμηνεία ήταν να βάλουμε μπας στο τραπέζι και τις δικές μας υποθέσεις. Ότι εμείς πού εβασιστήκαν. Εβασιστήκαμε στην αρχή της ισότητας και κάμα του που κάμα. Επιδενήσαν τα αξιόγραφα, τα αφήσαν στην κακή λαϊκή με μητερική αξία, μεταφέραν τα χρέη, τα δάνεια του κόσμου στην Τράπεζα Κύπρου. Μα τι δεν έκαναν δηλαδή. Στην προσπάθεια του να βγάλουν μία τράπεζα από την εξυγίαση, εκαταστρέψαν μία άλλη τράπεζα. Δηλαδή έκαναν πράγματα τα οποία εμείς ερμηνεύουμε ότι είναι απαράδεκτα, αντισυνταγματικά, αντιδημοκρατικά και δικτατορικές αυτές οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Επειδή το είχαμε ξαναναφέρει και δεν μπορώ να επανέρχομαι συνεχώς με αυτή την ερώτηση, διότι έχει απαντηθεί και λίγες φορές. Αλλά επειδή είναι, εντάξει, μπαίνουμε σε άλλη τροχιά τώρα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσετε για ακόμη μια φορά, για να τελειώνει άπαξ και διαπαντός αυτή η ιστορία. Ναι. Τι απαντάτε σε όσους λένε, μα τι θέλουν τώρα αυτοί, είχαν τζογάρι κατά κάποιον τρόπο τούτοι οι παραλίες και οι μη παραλίες, διότι παραπάνω από το φτωχό κόσμο που τα πιάσει. Κάποιοι από τις τράπεζες. Κάποιοι από τις τράπεζες. Τον οποίο την τιμωρία να αναμένουμε όλοι, κοινή γνώμη ακόμη. Τι απαντάρε σε αυτού, ναι, Σταύρο Γιαλουρίδη. Να του απαντήσω σε όλου αυτού που μα κατηγορούν εμά να ανατρέξουν να δουν το πόρισμα τη Κεντρική Τράπεζα, να δουν τι 44 αποφάσει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, που όλε λένε ξεκάθαρα ότι έχουμε εξαπατηθεί. Το σύστημα νοσεί. Το σύστημα φταίει. Η συμμορία μα εξαπάτησε. Τι δεν καταλάβουν. Γιατί δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι ναι, εμείς αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αυτού του λαού. Και επιτέλους σε αυτήν τη χώρα κάποιοι ναι, αντιστέκονται και αντιδρούν. Δεν θα μιλήσω με την δική μου άποψη και την δική του άποψη του Φίβου ότι ναι, πιστεύουμε ότι εξαπατηθήκαμε. Και μιλώ με αποφάσεις δικαστηρίων. Όλες οι αποφάσεις δικαστηρίων στην Ελλάδα μας δικαιώνουν. Το πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας μας δικαιώνει. Υπήρχε έφεση στην Ελλάδα που απορρίφθηκε από την Τράπεζα Κύπρου. Αλλά επιτρέψτε μου να διαβάσω δύο όρους. Έχω ανοίξει το λεξικό, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, για να ερμηνεύσω τον όρο δημοκρατία, η οποία λέει είναι το πολίτευμα που εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Και τον όρο δημαγωγία. Δημαγωγία είναι η πολιτική ρητορία που αποσκοπεί στο να παρασύρει τον λαό, στοχεύοντας το συναίσθημα παρά στη λογική. Μετά από 5 χρόνια εμπειρίας, αποκτήσαμε λογική. Και δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το πυροτέχνημα ως μια πιθανή λύση. Και εγώ προσωπικά, αγαπητέ φίλε, έχω ερμηνεύσει τον όρο απαξίωση της πολιτικής. Να τους ακούς και να μην συγκινείς. Να μην τους πιστεύεις. Ούτε αισιοδοξία, ούτε απεσιοδοξία. Μας αφαίρεσαν τα πάντα. Αυτόν κατάφεραν να κάνουν και απλά και μια συμβουλή. Να μην το κάνουν γιατί ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Εμάς μας συσπηρώνει όλο αυτό το πυροτέχνημα και όλες αυτές οι ακάλυπτες επιταγές υποσχέσεων που μας δίνουν παραμονή των εκλογών οι κυβερνώντες, το κόμμα εξουσίας και όλοι οι άλλοι που προσπαθούν να φλερτάρουν μαζί μας. Λοιπόν, πόσος κόσμος επηρεάζεται από αυτή την ιστορία? 17.000 οικογένειες. 17.000 οικογένειες. Μάλιστα. Να σου πω γιατί. Διότι πόσα λεπτά εκεί που ξεκινήσαμε. Γέμισε εδώ από γραπτές ερωτήσεις και διάφορα και μου λέει και ο Μάρκος ότι έχει πολλά τηλεφωνήματα. Yeah. Λοιπόν, υπομονή σιγά σιγά παιδιά, διότι να μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο στο τέλος. Αρχίζω να μεταφέρω και να βάζω έτσι κάποιες ερωτήσεις μέσα στην κουβέντα μας. Γιώργος Κυριάκου, αγαπητοί κύριοι, δεν σας γνωρίζω προσωπικά, κανέναν από εσάς, αλλά έμαθα, ακούω ότι είστε επιχειρηματίες και οι δύο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σαν επιχειρηματίες σας εξαπάτησαν, σας εκβίασαν οι τραπεζίτες ή σαν επιχειρηματίες επενδύσατε για ψηλότερο επιτόκιο το οποίο θα γαργαλούσε ακόμη και τον πιο αφελή? Ευχαριστώ. Απαντήστε στον κύριο Κυριακού, θα τους κάνουμε έναν. Απαντώ στον αγαπητό φίλο ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία της MIFID και ο νόμος 144 παρέθεση 1 του 2007. Που τι λέει? Λέει ότι τα αξιόγραφα, επειδή είναι πολύ ψηλού κινδύνου προϊόν, διατίθονται μόνο από αδιούχους επενδυτικούς σίγουρους εγγεγραμμένους περασμένους εξετάσεων.
Οι τράπεζες, αντί να χρησιμοποιούν αδιούχους επενδυτικούς συμβούλους, έδιναν οδηγίες οι διοικητικοί των τραπεζών στους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων και επουλούσαν παράνομα αξιόγραφα σε ανυποψία στους πολίτες. Εμείς είμαστε ανυποψία στους πολίτες. Εκείνοι που έπρεπε να γνωρίζουν είναι θεσμικοί επενδυτές. Ταμεία προνοίας, συνταξιώτικα ταμεία, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτοί είναι θεσμικοί επενδυτές. Αυτοί με βάση των νόμων έπρεπε να είχαν κάποιον αδιούχο επενδυτικό σύμβουλο να τους καθοδηγήσει για να αγοράσουν ή όχι. Εμάς τα παρουσιάζαν, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι ήταν πενταετούς διάρκειας καταθετικών. Ουδέποτε μας είπαν ότι είναι επενδυτικό προϊόν και κανένας δεν μας είχε πει ότι είναι αορίστου διαρκείας, διότι ποτέ μας δεν ασχολούμαστε με τυχερά παιχνίδια. Και αυτόν είναι εκ των όνων κάνευ ότι το τελικό πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας, όταν εμείς διεκδικήσαμε από τη Βουλή να δώσει οδηγίες στην Κεντρική Τράπεζα να εξεταστεί αν όντως, έτσι όπως είπε ο φίλος προηγουμένως. Ξέρεις, αγαπητέ μου φίλε, που ερώτησες, ποια είναι η απάντηση. Η Κεντρική Τράπεζα με στις τράπεζες εκάμπεται σωρία παραβάσεων του νόμου. Δεν χρησιμοποιούσατε αδιούχους επενδυτικούς συμβούλους, τους επέβαλαν πρόστιμα και υπάρχει και το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων, διότι χρησιμοποιήσατε δόλια και παράνομα μέσα. Τώρα, ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος πάει στην τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται, και δεν λέει του, ξέρεις, αντί να παίρνεις 4-4,5%, έχεις μια ευκαιρία να πάρεις 5,5-6, ξέρω εγώ. Διότι είναι πενταετούς διάρκειας. Είναι εκεί η παραπλάνηση που έγινε. Μας το παρουσιάζαν αυξημένο το επιτόκιο λόγω του ότι ήταν πενταετούς διάρκειας και δεν ήταν ένα χρόνο μόνο. Και το άλλο. Εσύ διαρωτάσου μη εγώ που θα έπαιρνα αξιόλογα. Καλά ρε φίλε, αν χρειαστώ ύστερα από 6 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο λεφτά, αφού είναι πενταετούς διάρκειας, τι θα γίνει και σου απαντά. Μην ανησυχείς καθόλου. Όσα θέλεις να σου δώσω, όλα θέλεις, με το ίδιο επιτόκιο ή και με μικρότερο. Δηλαδή, εσύ να παίρνεις περισσότερο και να παίρνω λιγότερο. Καλά, ρε κύριε, μπορεί να μας το δώσει γραπτός. Το έχουμε και γραπτός, αγαπητέ Δημήτρη. Ότι μας εξαπατήσαν ποικιλοτρόπως. Τώρα δεν το έχω μαζί μου. Είναι δεδομένο. Το δικηγόρος μου το είχαμε παρουσιάσει. Είχαμε παρουσιάσει. Μα και σε αυτή την εκπομπή. Οπότε ο φίλος να καταλάβει ότι εμείς δεν είμαστε ούτε τζογαδόροι. Ούτε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, για να πάει σε κάποιες τράπεζες, δεν γιορτάζει ένα δευτερόλεπτο. Σας βγάζουν αυτήν την κάποιοι τώρα προεκλογικά. Για να σας πείξουν. Εγώ μιλώ για έναν άνθρωπο, Δημήτρη, που ξέρω το εξής. Πάει, συνεργάζεται με 2-3 τράπεζες, ή με την Τράπεζα Κύπρου, ή με την Συνεργατικό κλπ. Και λέει του, αν ξέρεις, εγώ μπορώ να σου δώσω, ξέρω εγώ, αντί 5, έχω 6,5 κάτω. Ένα πάει εκεί που μπορεί να πιάει παραπάνω. Είναι λογικό του τώρα. Πού να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι ήταν καρωστημένη η παγίδα. Ήταν έγκλημα εκ προμελέτης για να μπορέσουν οι τράπεζες να καλύψουν τον δείχτη κεφαλιακής τους επάρκειας, διότι εκείνη την περίοδο όφιλε η Κεντρική Τράπεζα να τους πει stop, να τους μπλοκάρει. Δεν τους μπλοκάρει η Κεντρική Τράπεζα. Θέλω να υπενθυμίσετε στην κοινή γνώμη αυτά που έπαιζαν για μήνες ολόκληρες και χρόνια. Ναι. Το πώς εξαπατήθηκαν συνταξιούχοι, οικοκυρές, ανθρώποι από χωριά και με ποιον τρόπο κάποιοι σε τράπεζες τους εξαπάτησαν. Σταύρο Γιαλουρίδη. Απλά να προσθέσω στα όσα έχει πει ο φίλος μου, ο φίλος Μαυρογουνιώτης, ότι βρέθηκε και το φωνικό όπλο του εγκλήματος. Το φωνικό όπλο του εγκλήματος είναι η προμήθεια που από 3% πιστωνόταν σε 6% στα υποκαταστήματα. Ναι, άρα ο κάθε. Βεβαίως. Του υπαλλήλου ή του διευθυντή αναλόγως. Ήταν και του υποκαταστήματος, του διευθυντή, του υποδιευθυντή, του τμηματάρχη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς έκαναν διανομή της προμήθειας. Κάποια golden boys τα έπαιρναν χοντρά. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει χρήμα, γιατί δυστυχώς το χρήμα αγοράζει συνειδήσεις, όλοι αυτοί οι φίλοι μας στις τράπεζες μας έλεγαν ό,τι ήθελαν να μας πούν, αποκρύβοντας τους πραγματικούς κινδύνους. Και στην Κύπρο αποκρύβοντας τον όρο χρηματιστήριων αορίστου διάρκειας και ότι κινδυνεύουν να χαθούν τα κεφάλαιά μας. Ήταν μια καταθετική πρόταση 5 ετών και μας έλεγαν ότι είναι για τους καλούς μας πελάτες. Και επειδή σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε λόγω της συνεργασίας μας με την τράπεζα, σας δίνουμε αυτόν το όμορφο σχέδιο 5 ετής διάρκειας. Με επιτόκιο, εγώ προσωπικά, που είναι 75 περισσότερο από ό,τι έπαιρνα στο συνεργατικό ταμιευτήριο. Μόχθη μια ζωή, το λέω και το υπογράφω, για τις κόρες μου που θα σπουδάζαν. Και με
πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: έλα και σε θέλουμε. Πήγαινε στην τράπεζα και μου λέει ο φίλος μου εκεί στην τράπεζα: έλα μέσα να πιούμε καφέ. Υπήρχε μια φιλία, υπήρχε μια εμπιστοσύνη. Είναι σαν να πηγαίνουμε στον προσωπικό μας γιατρό, τον παθολόγο, και μας λέει: Σταύρο μου, κάθισε να σου πω τι έχεις. Είναι τραγικό που καταντήσαν έτσι. Τραγικότατο. Η πάνκερ. Τραγικότατο. Και μου λέει: φίλε, επειδή είσαι λίγο γρυπτωμένος, πάρε αυτό το χαπάκι. Θα το πάρω, δεν θα πω σε δικηγόρο να μου διαβάσει τι λέει, γιατί δεν έλεγε. Δεν μας έδιναν τίποτε να μας εξηγήσει. Τι έλεγε? Δεν μας έλεγε έναν έντυπο, μία κόλλα που λέει ότι εσύ ο υποφαινόμενος παίρνεις αξιόγραφα αξίας αυτών και αυτών και αυτών πενταετής διάρκειας με επιτόκιο κάθε τρεις μέρες να το παίρνεις. Τίποτα και, άλλο. Και έγγραφο τραπέζι. Δεν θεωρεί το επιστολή του Πάπα. Ακριβώς. Δεν είχαμε όφυλα να μας ενημερώσουν για την επικινδυνότητα αυτού του πολύπλοκου τοξικού προϊόντος που έχει αναφέρει ο πρόεδρος και δεν το έκανα. Δεν μας έδωσαν ενημερωτικό δελτίο όσο όφυλα να κάνουν. 17.000 επηρεαζόμενοι. Ναι. Πόσους από αυτούς, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία που παρουσιάζαμε τότε, η περισσότερη και η συντριπτική πλειοψηφία είναι από τη μεσαία τάξη. Βεβαίως. Κάτι συνταξιούχοι, κάτι. Εμείς, αγαπητέ Δημήτρη, ήμασταν η μεσαία τάξη που διάλυσαν. Η άρχουσα τάξη δεν κατάθεται τα λεφτά του στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, αλλά στο εξωτερικό. Και παραπέμπω τους κυβερνώντες και τα κόμματα που θέλουν να γεμίσουν το υποτιθέμενο ταμείο να πάνε να βρουν τη λίστα Λακάρτ, να πάνε να βρουν τη λίστα Μπόγιανς, να πάρουν όλους τους Κύπριους φοροδιαφυγάδες, να δουν κατά πόσον έβγαλαν νόμιμα τα εκατομμύρια τους έξω, αν φορολογήθηκαν, να τα φέρουν και θα γεμίσει το ταμείο να είναι σίγουροι. Αλλά γιατί να το κάνουν? Υπάρχουν πολιτικά άτομα, υπάρχουν επιχειρηματίες που έβγαλαν τα λεφτά ως έξω. Η άρχουσα τάξη, τα 50 τζάκια που είχαμε ξαναπεί, φίλε Δημήτρη, ναι, τις καταθέσεις. Λίγο παραπάνω, παραπάνω. Να τα πούμε 100. Καμιά 300 τζάκια. Ναι. Υπάρχουν και 300 του Λεωνίδα ή 300 του Φίβου όμως που αντιστέκονται και αντιδρούν, έτσι. Άρα όλοι αυτοί να φέρουν πίσω τα λεφτά τους που δεν ξέρουν πώς τα βγάλαν έξω, γιατί τα βγάλαν με κάτω από ποιες. Κατά ποιες μεθόδους έχουν βγάλει τα εκατομμύρια έξω και θα γεμίσει και το ταμείο. Ας μην, να λέμε την αλήθεια. Εμείς λέμε ξέρει την αλήθεια. Η γνώμη και όλοι μας πώς τα έβγαλε. Ναι, αλλά λυπούμε, αγαπητοί. Να σταματήσουμε να υπεκφεύγουμε. Είναι γνωστή η υπόθεση ειδοποίησης κάποιων που τα έβγαλαν, τα έκαναν, τα έραναν και λέγανε. Τώρα θα μου πει κάποιος, καλά, εάν ήσουν εσύ πλούσιος, εγώ ή οποιοσδήποτε, και είχες τα, και σου έλεγε κάποιος, ξέρεις, επίκειται αυτόν αυτό, και άστα και φύγετα για να τα γλιτώσεις, δεν θα το έκαμνες? Εάν είσαι πολιτικό άτομο, εάν είσαι ηγέτης πραγματικός αυτού του τόπου, δεν θα το κάνεις. Αλλά δεν έχουμε ηγέτες. Δυστυχώς, έχουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω όμως. Πάμε σε λίγα τηλεφωνήματα, okay, διότι να μην ευκαινούμε okay από μέσα. Αρχίζουμε με τον κύριο Σταύρο και τον κύριο Γιώργο Λεμεσό. Κύριε Σταύρο, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Τσούβλη και στους αγαπητές καλεσμένους σας. Κύριε Μαυρογνιώτη και κύριε Γιαλουρίδη, ναι, είστε μια κατηγορία ανθρώπων που πλήρωσε το τίμημα για να σωθεί αυτός ο τόπος. Και σας ρωτώ και πέστε μου ευθέως, ποιος ευθύνεται για το κούρεμα που έχετε υποστεί? Πέστε το με το όνομα του. Και δεύτερον, ποιος από τους υπόλοιπους υποψηφίους προέδρους είναι πιο κοντά στα δίκαια αιτήματα σας? Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σημειώνεται, διότι θα ακούσουμε τετράδα. Αν το πάρουμε έτσι, γι' αυτό σας είπα, σημειώνεται κύριε Μαυρογνιώτη μου, κύριε Γιαλουρίδη. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Κάνω μια γκολα. Έλα, φίλε. Έλα, να φέρουμε κι άλλες. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα, σας ακούμε. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Φίβο, καλησπέρα κύριε Σταύρο. Καλησπέρα. Είναι πολύ ψυχοφθορό για εμάς τους κατόχους αξιογράφων. Αυτό που συμβαίνει είναι κρύο-ζέστη. Περιμένουμε κάθε 3-5 χρόνια. Όσο για τους προηγούμενους ακροατές που λένε ότι είμαστε τζογαδόροι, είμαστε ό,τι μας κατηγορούν. Ανεβάστε τον ήχο, παιδιά. Κύριε Δημήτρη, εγώ σας λέω τα λεφτά είναι μαύρα, τα έκλεψα, είναι οτιδήποτε άλλο. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος στην Αμαργέτη πριν 2-3 μέρες και λέει ότι οι πρώτοι που θυσιαστήκαν ήταν οι κατόχοι αξιογράφων, αφισβητούν και τον πρόεδρο. Αφισβητούν τον πρόεδρο. Τι πρέπει, τι κάνει αυτός για μας? Στην Αμαργέτη, στην Πάφο, είπε ότι οι πρώτοι που θυσιαστήκαν ήταν οι κατόχοι αξιογράφων και οι κουρεμένοι. Δηλαδή αφισβητά και τον πρόεδρο.
Έχουν τη δυνατότητα να δουν τα λεφτά που τα βρήκαμε. Εκλέψαμε τα μαύρα. Είναι η μόχτη μια ζωή όλα αυτά. Είναι οι ασφάλειες που πιάσαμε. Επέθανε ο πατέρας μου. Έχουμε χίλια δυο προβλήματα. Τι πρέπει να κάνουμε. Αν τα εκλέψαμε, έχεις τη δυνατότητα να τα εκλέψα, τα φτιάχνουμε τα πίσω. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Έρχεται ο πρόεδρος, έρχονται οι βουλευτές. Έχετε δίκαιο. Να βράσω το δίκαιο που έχω. Τι γίνεται. Κρύο ζέστη, κρύο ζέστη. Ευαρυνθήκαμε. Έρχονται, ξεκινήσαν τα επιτελεία. Έρχονται. Δηλαδή μου μάθε του συναγερμού και θα ψηφίσει το ΦΥΒΟ. Ναι, φίλε μου, θα ψηφίσω το ΦΥΒΟ. Ακόμα που είσαι. Θα ψηφίσω το ΦΥΒΟ. Για την επιτελεία του σχολείου. Πρώτη Κυριακή. Δεύτερη Κυριακή τι θα κάνει. Δεύτερη Κυριακή θα δω τι θα κάνω. Αλλά ΦΥΒΟ δεν είναι χαμένη ψήφο. Δεν είναι χαμένη ψήφο. Θα το δείτε το Γενάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Πάμε στον κύριο Θανάση. Κύριε Θανάση, καλησπέρα σας. Να κλείσουμε κύριε με μια τετράδα να απαντήσετε. Κύριε Γιώργο, το φίλο και τον κύριο Δημήτρη. Ναι. Μίλα δυνατά κύριε Θανάση να σας ακούμε. Ναι, ναι, ακούτε με τώρα. Τώρα, τώρα μια χαρά. Στεντόρια φωνή. Μάλιστα. Όταν έρχονται στο πάνελ, μια ώρα, φίλος μου Γιαλουρίδης, έχω μια αναμορία φίλε Δημήτρη. Δημοσιογράφοι, δεν ξέρω εσύ αν μπορείς να το δεις, τη ληστεία, την κλεψιά, τη μεγαλύτερη ληστεία που είναι το τρένο Γλασκόβιτς και Λονδίνου το 1963, κανένας δεν μπορεί να δρασκεδίσει εν κοκκίνη. Είναι ληστεία, γιατί τη λαλούν κούρεμα. Όταν κανείς εκεί στο πάνε και να σου πω, κύριε Δημήτρη, μάκρινε τον μπάνκο σου και να έρθωσε ανήβορτο χρόνο από μέσα. Έτσι να με κιώξεις. Πού εβδομάδα. Έλα να τα πεις. Ναι, τους κομπινατόρους. Τα λαμόγια, τους άρκαγες, τους κεροσκόπους. Λοιπόν. Εξηδίζαν αυτοί και το δίκο. Γιατί το... Ποιος είναι εγώ και εδώ. Την ληστεία του αιώνα, την μεγαλύτερη κλεψιά. Ευχαριστούμε κύριε Θανάση. Ο επόμενος πάμε Λευκωσία στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο καλησπέρα. Κλείνουμε μαζί σας την τετράδα να απαντήσουν οι καλεσμένοι μας και μετά να ακούσουμε κι άλλους. Καλησπέρα σας. Τα λεφτά ούλα που έχασαν οι κύριοι. Πού να τα βρει η κυβέρνηση να τα δώσει, γιατί να πληρώσει όλοι. Όταν ρώτησα να μάθω για τα αξιογράφα και απλά δεν βγήκαν τα μένα φίλο μου και μου είπε όποιος έχει χωράφει που γιορκά έβαλε τη συνεταιροντάλη μου και αν ήταν μόνος του. Και δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί εγώ να πληρώσω, να δω φόρους για να κάνω σε αυτή όταν επέρνασε 6,5-7% δεν μας δαλούσε ποτέ επέρνασε. Έναν περίπου μας δαλούσε. Εκατάλαβε ότι τα βιομηχανή ήταν έναν που τα λουσούν τα λεφτά ούλα. Επατήσαν οι δουλειές τους, δεν κατάλαβα. Δεν μας είπε κανένα τι τα δουλειά δεν μπορώ κανένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νίκο. Κλείσαμε την τετράδα. Απαντήστε και στους... Ξεκινώ από το ποιοι ευθύνονται. Τη γραψή την ερώτηση την απαντήσαμε πριν νομίζω. Έτσι. Δεν απαντήσαμε τίποτα. Λοιπόν, κύριε Ευθύνονται. Πάρε με έναν ξεκινώ από τις τράπεζες. Ναι. Οι τράπεζες στην προσπάθεια τους να ανεβάσουν τον δείχτη κεφαλιακής τους επάρκειας εσοφιστήκαν να εκδώσουν ένα πολύ υψηλό κινδύνου προϊόν το οποίο κανονικά διατίθεται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές. Αυτοί όμως επλησιάζαν όπως είπα και προηγουμένως ανυποψίας τους πολίτες και τους εμπλούσαν ένα πολύ υψηλό κινδύνου προϊόν. Οπότε είναι ευθύνονται οι τράπεζες αυτών, είναι αδιαφυσβήτητο και με το τελικό πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας που επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες έκαναν σωρία παραβάσεων. Ποιο άλλο ευθύνεται. Μα το περιγράψατε και προηγουμένως και ο κύριος Γιαλουρίδης πώς γινόταν αυτή η ιστορία. Εκεί είναι γνωστό ότι υπάρχει ακόμα έρευνα για την αυτή. Αυτό που έγινε. Και νομίζω ότι το διαβατήριο μας είναι το πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας. Που το λέει ξεκάθαρα. Ναι, okay, σίγουρα. Και μετά ευθύνεται η Κεντρική Τράπεζα. Διότι από τη στιγμή που εκδίδαν αξιόγραφα οι τράπεζες και διέθεταν πολύ υψηλού κινδύνου προϊόν, όφειλε η Κεντρική Τράπεζα από τη στιγμή που εγνώριζε και όφειλε να γνωρίζει ότι εκείνες οι λίγες χώρες στην Ευρώπη που εκδώσαν αξιόγραφα, οι αρχές τους τα είχαν μπλοκάρει και είπαν ότι δεν μπορούν να τα διαχειρίζονται οι τράπεζες παρά μόνο hedge funds, εξειδικευμένα επενδυτικά ταμεία. Ευθύνεται η Κεντρική Τράπεζα. Βαρύτατες οι ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας. Δεύτερος, τι άλλοι ευθύνονται. Ευθύνονται σίγουρα η προηγούμενη κυβέρνηση, παίρνω στην ουσία του κυρίου Χριστόφια, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε ένα μικρό κράτος, η κρίση θα μας προσπεράσει, δεν περίμνησε έγκαιρα στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξήθηκε το ποσό.
Μετά ήρθε και είχε πάρει νομοσχέδιο στην Βουλή 1,8 δις για τη λαϊκή, τη στιγμή που η λαϊκή βρισκόταν στον Απλεστίνα. Δηλαδή οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες βάσει αυτών των δεδομένων και δεν προστάτευσε ούτε τις κυπριακές τράπεζες από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Mm-hmm. Και τέταρτον είναι ότι η λαϊκή Ελλάδος, αν επαρέμενε όπως ήταν θυγατρική, αν επαρέμενε θυγατρική, θα αποζημιωνόταν από την ελληνική κυβέρνηση. Όπως ανακεφαλαιοποιηθήκαν όλες οι ελληνικές. Τι έκαναν, μετατρέψαν τη λαϊκή Ελλάδος από θυγατρική σε υποκατάστημα. Αυτοί όλοι οι ανεύθυνοι, τον λιγότερο που έχω να τους χαρακτηρίζω, οι ανεύθυνοι είναι, οι ειδόλοι είναι, ερωτηματικό να, ή είχαν ωφέλη προσωπικά. Μετατρέψαν τη λαϊκή Ελλάδος από την κατρική σε υποκατάστημα και μετεφέρθηκαν πλέον η ευθύνη στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στο κράτος. Ξέρεις πόσα ζημιώσαμε, 2 δισεκατομμύρια. Ενώ η ελληνική κυβέρνηση ανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες με 47 νομίζω δις για να μην πάθουν όπως επάθαμε εμείς τα μέσα, εκεί έκαναν αυτή την κίνηση εκεί μας και μεταφέραν την ευθύνη σε εμάς, στην κυπριακή κυβέρνηση. Αυτά είναι λάθη ασυγχώρητα. Η Βουλή, για παράδειγμα, που είχε εγκρίνει το 1,8 δις, που είχε πάρει νομοσχέδιο ο Δημήτρης ο Χριστόφιας, γιατί το είχε εγκρίνει, αφού η λαϊκή βρισκόταν στον Απλεστήρα από τα δεδομένα. Αυτό το είπαμε. Απαντήστε και στους άλλους τηλεθεατές. Λοιπόν. Ή αν θέλετε να απαντήσει και ο κύριος Γιαλουρίδης. Για ποια άλλη ερώτηση. Και για τους τέσσερις. Ναι. Όσον αφορά και ποιο ευθύνεται το κούρεμα, αλλά να προσθέσω κάτι. Το κούρεμα έγινε γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ μας δεσμευόταν ότι δεν θα υπήρχε κούρεμα, με την πρώτη δυσκολία σε εισαγωγικά, υπόκυψε στις πιέσεις των Ευρωπαίων και των Γερμανών. Και έγινε το κούρεμα. Μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Η Βουλή τι έκανε. Η Βουλή, χωρίς να γνωρίζει τι έκανε, ψήλωσε τα χέρια ψηλά και ψήφισε το κούρεμα. Μπορούσαμε να βρούμε άλλους τρόπους να λύσουμε το πρόβλημα και να μην θυσιάσουν εμάς, γιατί εμάς θυσιάσαν. Γιατί αν υπήρχε θέμα να θυσιαστούν και οι βουλευτές, δεν θα θυσιάζονταν. Ναι, υπήρχε τρόπος. Πώς μπορούσε να γίνει ένας εσωτερικός δανεισμός, αγαπητέ Δημήτρη. Μπορούσε. Και να υπάρχει μια ανταλλαγή με δεκαετή κρατικά ομόλογα. Μπορούσαν να βρεθούν οι λύσεις. Αλλά γιατί με τόση ευκολία ψηλώσαμε τα χέρια ψηλά και παραδοθήκαμε στις ορέξεις των Γερμανών ουσιαστικά και των Ευρωπαίων. Γιατί είχαν σχέδιο και πλάνων οι Ευρωπαίοι. Έπρεπε να γονατίσουμε, αγαπητέ Δημήτρη, οικονομικά και εμείς με τόση ευκολία απλά αποδεχτήκαμε σε εισαγωγικά τις κάποιες πιέσεις των φίλων Ευρωπαίων, των φίλων Γερμανών. Κατάφερα. Θυσίασαν ποιους, εμάς. Και τι κερδίζει τώρα η κυβέρνηση. Κατάφερε με κλοπημαία σε εισαγωγικά, λέμε εισαγωγικά, να πάρει τα μισά λεφτά που χρειαζόταν για να έρχεται 3-4 μήνες μετά και να λέει για success story. Με μισά κλοπημία και εγώ κάνω success story. Άρα, μας θυσίασαν εμάς για να μπορούν μετά από 3-4 χρόνια να λένε τα καταφέραμε. Βγήκαμε από την κρίση. Μα ποια κρίση? Μια κρίση που μας επέβαλαν οι ίδιοι, μια κρίση που οι δικές τους δυστυχώς λαθασμένες κινήσεις μας έφεραν σε αυτόν τον τόπο. Θυσίασαν κουρεμένους καταθέτες, κατόχους αξιογράφων, μετόχους. Και τώρα έρχονται και λένε ότι τα καταφέραμε, γι' αυτό ξαναδώστε μας ψήφων εμπιστοσύνη. Και οι 56 εκεί που βρίσκονταν, αγαπητέ Δημήτρη, χωρίς να γνωρίζουν τι έκανα, ψήλωσαν το χέρι, έδωσαν 1,8 δισεκατομμύρια στη λαϊκή, μέσα σε μια τρύπα, και γιατί δεν θυσίασαν τίποτε άλλον εκτός από μια μερίδα ανθρώπων. Εμάς θυσίασαν. Απαντήσατε νομίζω και στους τέσσερις και όχι, με τις άλλες. Όχι, ακούγε νομίζω, ρώτησε κάποιος η δεύτερη Κυριακή. Εγώ λέω... Και ο κύριος Γιώργος... Εγώ το απαντώ ως αξής. Εμάς τώρα ο στόχος μας είναι... Η στόχος μας είναι η στήριξη της δικής μας υποψηφιότητας. Είναι ψήφος διαμαρτυρίας και καταδίκης ενάντια στο διεφθαρμένο και διαπλεγόμενο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο. Αυτό ζητούμε. Όχι μόνο από τους κατόχους αξιογράφους, και από τους κουρεμένους καταθέτες, και από τους παλιούς μετόχους, και από όσους έχουν επηρεαστεί από όλες αυτές και παράνομες ενέργειες και υποκτόνιες και προσωπικά συμφέροντα κλπ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την δεύτερη Κυριακή, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν είναι εύκολο πράγμα εμείς να στοχεύσουμε, να βάλουμε τόσο ψηλά το μύχη, για να πάμε δεύτερη Κυριακή. Είμαστε προσγειωμένοι άνθρωποι, ξέρουμε τις δυσκολίες, υπάρχουν δυνάμεις κομματικές, συνεργαζόμενες κλπ. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη Κυριακή, θα παίξουν ρόλο διάφοροι παράγοντες. Να σας συμπληρώσω ένα ερώτημα που ήρθε τώρα από τη τηλεθεατρία. Πάνω σε αυτό που τώρα ξεκινάτε, συμπληρώνει ο τηλεθεατής που παρακολουθεί και η τηλεθεατρία. Θα είστε, λέει, υποψήφιος, ναι, κλπ.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να υποχωρήσετε με τυχόν υποσχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανόρθωση της κλοπής που αναφέρετε και να του χαρίσετε τις ψήφους των χιλιάδων εξαπατημένων κατόχων αξιογράφων. Είναι αυτό το επόμενο σημείο που θα έλεγα πριν να ρωτήσει η ερώτηση. Πριν να ρωτήσει ο τηλεθεατής. Πριν να ρωτήσει ο τηλεθεατής, δεν είχα ολοκληρώσει. Λέω ότι ο Πρόεδρος, ο Αναστασιάδης, για να ελπίζει σε εμάς, για να ελπίζει, δεν είπε κανένας ότι θα γίνει, διότι είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Πρέπει τώρα που είναι Πρόεδρος, τώρα, όχι μετά αν επανεκλεγεί, να καταθέσει νομοσχέδιο συνταγματικά διασφαλισμένο, να περάσει από την Βουλή το περιεχόμενο του να μας ικανοποιεί. Σίγουρα είμαστε προσγειωμένοι. Θα χάσουμε και εμείς κάτι, όπως όλος ο κόσμος, πάνω στη βάση της αρχής της ισότητας. Τότε είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, διότι είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν μιλώ για τον νυν πρόεδρο, τώρα που είναι, μόνο έτσι μπορεί να ελπίζει και πάλι μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τώρα, σίγουρα, εκείνος που θα υποστηρίξουμε τη Δεύτερη Κυριακή, θα ζυγίσουμε τα πράγματα χωρίς καμία αναφιβολία και πρέπει να, να εμβολιάσουμε. Λέω την ίδια λέξη την οποία άκουσα και μου άρεσε. Πολύ όμορφη δεξιά. Να εμβολιάσουμε το προεκλογικό μας μανιφέστο, το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα εκείνου που θα στηρίξουμε. Για να είμαι και ακριβώς ειλικρινής, διότι επειδή είναι η ώρα της αλήθειας, εμείς είμαστε ειλικρινείς. Εμείς από τώρα, με ειλικρίνεια, λέω, να ξέρει και ο κόσμος, επειδή γνωρίζουμε την τρομερά μεγάλη δυσκολία για να πάμε Δεύτερη Κυριακή, λαμβάνουμε τα μέτρα μας από τώρα να δούμε το προεκλογικό μανιφέστο των άλλων υποψηφίων προέδρων, το πρόγραμμα τους, να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε από αυτούς να μας κάνουν ένα προσχέδιο νομοσχεδίου πάνω στη βάση της οποίας θα στηρίξουν την επίλυση του προβλήματος. Και όχι μόνο. Θα δούμε ότι έχουμε και συγκρίσεις πάνω σε άλλα νευραλγικά θέματα. Είναι το εθνικό θέμα, είναι η υγεία, είναι η παιδεία, είναι η διαφθορά. Όλα αυτά θα μας οδηγήσουν με πάλι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Εμείς τι θα κάνουμε, αγαπητέ μου Δημήτρη? Θα καταθέσουμε κάτω τα δεδομένα που έχουμε. Αναστασιάδης, Παπαδόπουλος, Λιλίκας, Μαλάς. Και να τους πούμε, κύριοι, εμείς έκαναμε, επικοινωνήσαμε και έχουμε επαφές. Αυτό είναι το πρόγραμμα τους, αυτό είναι το προσχέδιο που θα κάνουν. Εντάξει, και αυτή είναι τα δεδομένα που έχουμε. Και θα ζυγίσουμε τα πράγματα. Και θα πάρουμε την απόφαση πάνω στη βάση αρχών. Πάνω στη βάση να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε ότι η αρχή της ισότητας είναι μια αρχή η οποία είναι συνταγματικά διασφαλισμένη και πρέπει να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Εδώ λειτουργήσε πάνω στη βάση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Αυτό που λέτε όμως, και θέλω ξεκάθαρη απάντηση και από τους δύο, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι σε περίπτωση που μπορεί να γίνει κάτι σε τρεις μήνες και έρθουν και δικαιώσουν όλους τους κατόχους αξιογράφων, θα αποσύρετε την υποψηφιότητα σας. Όχι. Διευκρινίστε το παρακαλώ. Όχι, και όχι. Δύο. Πρώτα εσείς είστε υποψηφιός. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν έχω κανένα δικαίωμα να αποσύρω την υποψηφιότητα. Δεν αποφάσισα εγώ να είμαι υποψήφιος. Τι αποφάσισα? Είναι κατόπιν πιέσεων με την καλή έννοια. Και ο αγαπημένος μου καλύτερος συνεργάτης, ο Σταύρος Αντιπρόεδρος, άσκησε πίεση με την πολύ καλή έννοια, διότι με εμπιστεύτηκε να είμαι. Εγώ δεν είμαι εξ εκείνων που, επειδή τώρα είμαι και επειδή θα δώσουν κάτι το οποίο λες και εσύ θα ικανοποιεί, δεν θα ικανοποιεί. Δεν μπορεί να τα κριτήρια. Εγώ λέω οτιδήποτε γίνει θα το θέσω ενώπιον της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και θα τη σεβαστώ την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλούμε, δεν βλέπω έτσι ενδεχόμενο. Διότι το παρασκήνιο που βλέπω να κινείται. Το περιγράψατε στην αρχή, ότι βλέπω τώρα είναι αντισυνταγματικό, δεν θα προλάβουν. Όχι μόνο, αλλά ξέρω 100% παρασκήνιο. Ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να με ικανοποιεί, έτσι ώστε να στρέψω την προσοχή μου και να πω ότι εντάξει, φέρεται ότι είναι να μας ικανοποιήσει ο πρόεδρος. Δεν πιστεύω. Διότι για να δώσει κάτι είναι πολύ, απέχει πολύ από το ζητούμενο το δικό μας. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα. Απλά, αγαπητέ Δημήτρη, υπάρχουν τρεις τηλεθεατές που δεν τους έχουμε πει τίποτα. Αυτό είπα. Ναι, απλά ο φίλος ο Γιώργος και Θανάσης μίλησα για οργήν και για σκοτσέζικον τους. Απλά τους λέω, είναι καιρός να ανταποδώσουμε αυτόν τον σκοτσέζικον τους στους πολιτικούς μας. Ο κύριος Νίκος, γιατί να πληρώσω εγώ, λέει, για λάθη, ζημιές, κλεψιές. Να πω απλά να μην νομιμοποιήσουμε και την κλέψα, κύριε Νίκο. Η τράπεζα και το κράτος είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και θυσιάζουν για να σωθούν οι τράπεζες εμάς. Και δυστυχώς οι τράπεζες τα κέρδη τα ιδιωτικοποιούν και τις ζημιές τις κοινωνικοποιούν. Αν είναι δυνατό.
Άρα, όλοι αυτοί που είναι συνδεδεμένοι μαζί σαν έναν Γκρίκον, οφείλουν να καθίσουν κάτω και να εμπιστέψουν πίσω τα κλοπημαία. Με τα κλοπημαία κατάφερε η Κύπρο να μιλήσει για success story. Αν δεν ήμασταν εμείς, αν δεν μας θυσίαζαν, δεν θα μπορούσαμε τώρα να μιλούμε για δείχτες ανάπτυξης και να χτίζουμε ουσιαστικά πύργους στα νεκροταφεία των κατόχων αξιογράφων, των κουρεμένων, των μετόχων και άλλων ευπαθών ομάδων. Χριστιανά Παναγιώτου, και αυτό σας είπα, πήρε ο απαντήστης σε όλους, γιατί είχα και εγώ σημειωμένο, δεν το λέγατε, θα σας υπενθύμιζα τις ερωτήσεις. Κυρία Χριστιανά Παναγιώτου, αν η μοναδική έγνοια, λέει, ενός υποψηφίου Προέδρου. Η έγνοια σας. Αν η μοναδική έγνοια ενός υποψηφίου Προέδρου στον τόπο αυτό που ζούμε είναι τα χρήματα που θέλει να πάρει πίσω, δεν υπάρχει λόγος να σκεφτόμαστε καν να τον ψηφίσουμε. Ναι, πρέπει να πάρει ο κόσμος τα χρήματα του πίσω, αλλά δεν υπάρχουν άλλα και πιο σημαντικά θέματα σε αυτόν τον τόπο. Και πρέπει να βγει κάποιος στο αξίωμα του Προέδρου με μοναδικό στόχο να επιστραφούν τα χρήματα από το κούρεμα. Αν αύριο μας χτυπήσει την πόρτα η Τουρκία, μας τη χτυπά κάθε μέρα, τι θα τους πει ο συγκεκριμένος Πρόεδρος? Περιμένετε να λύσω το θέμα με τα κουρεμένα χρήματα? Ρωτάει η κυρία Παναγιώτου. Αν είναι δυνατόν, απαντώ στην κυρία. Κυρία Παναγιώτου. Κυρία Παναγιώτου, εγώ που είμαι υποψήφιος, έχω κάθε ευθύνη και ηθική και ανθρώπινη και υποχρέωση και εθνική. Ότι θα δώσουμε προτεραιότητα σίγουρα και στο εθνικό θέμα. Πρωταρχικός στόχος είναι η επίλυση του εθνικού μας προβλήματος. Μετά τις διαφημίσεις θα δω τις θέσεις σας και θα τις ζητήσω και για το εθνικό και για τα εσωτερικά. Ωραία, αλλά απαντώ ότι δεν είναι η έννοια μας μόνο να πιάσουμε τα λεφτά μας. Απλά εμείς έκαναμε τώρα προεκλογικό πρόγραμμα. Το ανακοινώσαμε. Έχει δημοσιοποιηθεί και μιλούμε για χαμηλούς συνταξιούχους. 60.000 από τους 120.000. Έχετε προτάσεις. Έχουμε προτάσεις. Θα τις πούμε μετά τις διαφημίσεις. Ασχολιάσεις κάτι, κύριε Γαλουρίδη? Αν ήταν να βγαίνει πρόεδρος ο φίλος ο οποίος ο Μαυρογουνιώτης, ο οποίος μπορεί και είναι πολύ πιο ικανός από πολλούς εν δυνάμει υποψηφίους, θα ήταν καλό. Αλλά δυστυχώς αυτός ο κόσμος δεν είναι τόσο εύκολο να ξυπνήσει και να τιμωρήσει αυτούς που λέει ξεκάθαρα ότι φταίνε για την οικονομική κατάντια αυτής της χώρας. Γιατί είπαμε, 85% στατιστικής λέει ότι οι Κύπροι πολίτες είναι εναντίον των πολιτικών και των κομμάτων και πιστεύουν ακράδαντα ότι υπάρχει σύψη και διαφθορά μέσα στα κόμματα. Και εντούτοις έρχονται και ξαναστηρίζουν αυτούς που λένε ξεκάθαρα ότι μας έχουν καταστρέψει. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει δυστυχώς ο πολίτης παρά μόνο προεκλογικά. Άρα, μακάρι να υπήρχε ενδεχόμενο ο φίλος Μαυροβουνιώτης να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και το λέω ξεκάθαρα και όποιος ας θέλει με. Ειρωνευτεί πραγματικά. Το λέω ξεκάθαρα. Γιατί κάπου με κουράζει να ακούω αυτήν την κουβέντα για τον φίλο του Μαυροβουνιώτη, ο οποίος είναι ικανότατος, είναι ηθικός, είναι τίμιος και είναι καθαρός. Και σε αυτήν την πολιτική, όταν είσαι καθαρός, δεν κάνεις καριέρα σε εισαγωγικά. Γιατί όλοι είναι λερωμένοι. Και το λέω. Κάποιος μέχρι το γόνατο, κάποιος μέχρι τη μέση, κάποιος μέχρι το λαιμό. Και εμείς είμαστε εδώ για να δείξουμε ξεκάθαρα στον κόσμο ότι μπορούμε να τους τιμωρήσουμε για τις ψήφους μας. Μπορούμε να τους κάνουμε να χάσουν τον ύπνο τους, γιατί αρκετά να μας παίρνουν σαν δεδομένο. Και είμαστε εδώ, μπαίνουμε μπροστά για να τιμωρήσουμε αυτό το σύστημα. Προσπαθώντας να κάνουμε τους πολιτικούς να αντιληφθούν ότι δεν μπορούμε να τους παίρνουμε σαν δεδομένους αυτούς συνέχεια. Κάποιοι ξύπνησαν, κάποιοι μπήκαν μπροστά και αρνούμε να δεχτώ αυτές τις ειρωνίες τύπου «Μα γιατί μπαίνετε πρόεδρος για να πιάσετε τα λεφτά σας πίσω». Όχι. Μπαίνουμε εκεί. Για να τους κάνουμε, να τους ευαισθητοποιήσουμε, να αντιληφθούν ότι ναι, ήταν πρέπει. Ήταν η αφορμή. Ναι, μα πρέπει να νοιαστούν για τον πολίτη. Είναι μια άσκηση πίεσης. Η τιμωρία δυστυχώς χρειάζεται σε αυτόν τον τόπο. Δεν τιμωρούνται. Τι να πούμε για το χρηματιστήριο, για τις φούσκες ακινήτο, για την εισβολή. Τι να πούμε. Πότε τιμωρήθηκαν πολιτικοί εδώ κάτω? Ποτέ δεν τιμωρήθηκαν. Και τώρα περιμένουμε να τιμωρηθούν για αυτόν τον οικονομικό σκάνδαλο εδώ και 5 χρόνια και τι ακούμε? Μόνο με θαύμα μπορούν να τιμωρηθούν κάποιοι. Μόνο με θαύμα. Το είπε ο εισαγγελέας. Το είπε ο Γενικός Αγγελέας. Αν είναι δυνατό. Ζούμε σε μια χώρα, σε έναν κράτος, σε έναν παρακράτος που μόνο με θαύμα θα τιμωρηθούν οι γνωστοί υπέτη της οικονομικής καταστροφής. Τι να πω. Λοιπόν, κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις σύντομα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, αγαπητοί τηλεθεατές, για να δεχθούμε και άλλες ερωτήσεις. Η αλήθεια και η επιστροφή στο στούντιο, αγαπητοί τηλεθεατές, και συνέχεια στην συζήτηση μας εδώ με τους κατόχους αξιογράφων που μας περιγράφουν πώς εξαπατήθηκαν. Δεν πιστεύουν, λέει, στις προτάσεις που ακούγονται τελευταία από άλλα εκλογικά επιτελεία και από την κυβέρνηση για αποζημίωσή τους και για την απόφαση τους, βέβαια, να διεκδικήσουν από μόνοι τους την Δημοκρατία, την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι 17.000 στο σύνολο οι περιαζόμενοι.
Έχουν απαντήσει ήδη σε πολλά, έχουμε αναφερθεί σε πάρα πολλά. Κύριε Μαυροβουνιώτη, από ποιους αναμένετε ότι θα έχετε στήριξη πλην των κατόχων και αν τους έχετε όλους μαζί σας? Εγώ αναμένω ότι από τους κουρεμένους καταθέτες και παλιούς μετόχους πρέπει να έχουμε στήριξη, πιστεύω, διότι έχουμε πολλούς κατόχους αξιογράφων που είναι και κουρεμένοι καταθέτες και έχουμε πολλούς κατόχους αξιογράφων που έχουν αδέρφια και εξαδέρφια που είναι κουρεμένοι καταθέτες και όλοι βλέπουν τον αγώνα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Διερωτώ με, είδαν κάποιον άλλον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει αυτόν τον μεγάλο αγώνα? Γι' αυτό εμείς αναμένουμε γενικότερα και από την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών που θέλει να δώσει ψήφο διαμαρτυρίας και καταδίκης ενάντια στο διεφθαρμένο, το είπα και πριν, και διαπλεκόμενο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο. Είναι πολλοί καθημερινά που μου τηλεφωνούν και έρχονται στο γραφείο μου να με δουν χωρίς να τους γνωρίζω καθόλου. Και με διαβεβαιώνουν ότι θα έχει τη στήριξη μας. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε και 17.000. Δεν μείνω μόνο για τις κατόχους αξιογράφων, αλλά και δεν είναι να μην είναι 17.000. Κανονικά τούτοι, αν είναι ορθά σκεπτόμενοι, εφόσον είμαστε εμείς που αγωνιζόμαστε για τα δικά τους τα συμφέροντα, και αγωνίζομαι εγώ μόνο για τη δική μου δικαίωση. Αγωνιζόμαστε και αγωνίζομαι και θα αγωνιστώ σαν υποψήφιος για τη δικαίωση όλων. Εγώ διαρωτώ με, υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί κάτοχος αξιογράφων μεταξύ αυτών των χιλιάδων που θα στηρίξω εγώ τον πρόεδρο του συνδέσμου? Ο πρόεδρος του συνδέσμου μαζί με τον αντιπρόεδρο, τον επικεφαλής, τον οποίο ευχαριστώ ακόμη μια φορά και δημόσια τον Σταύρο που κάνει μια τρομερά καλή δουλειά. Μια ικανότατη δουλειά. Καταθέτουμε ψυχή. Ναι. Και εγώ αισθάνομαι ότι αυτοί όλοι οι κάτοχοι αξιογράφοι όχι μόνο πρέπει να μας στηρίξουν, αλλά πρέπει να προετοιμάσουν το έδαφος μέσα στον περίγυρο των στενών τους οικογενειακών περιβάλλων και τους φίλους τους κλπ. Και να τους πούμε, παιδιά, ελάτε εδώ, θέλουμε τη στήριξή σας, να δούμε δύναμη σε αυτόν τον άνθρωπο να πάρει ένα ποσοστό αρκετά καλό. Να είναι ρυθμιστικό, να πάρει 3, 4, 5 πώς μπορεί να βγει, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σαν μοχλός πίεσης για να λειτουργήσουν πλέον σωστά εκείνοι οι οποίοι παρανόμησαν και συνεχίζουν και ο κόσμος πάει να τους ξαναψηφίσει πάνω σε λαθασμένες τακτικές και βάσεις. Οπότε περιμένουμε γενικότερα, Δημήτρη μου, να ολοκληρώσω την απάντηση μου, από όλους αυτούς ότι θα μας δώσουν ψήφων εμπιστοσύνης, διότι στο κάτω-κάτω εμείς δεν έχουμε τίποτε εναντίον μας, ούτε ξεγελάσαμε κανέναν όπως μας ξεγελάσαν πολλοί τώρα και πολιτικοί και πολιτικάτιδες και αρχές κλπ. Να μην επεκταθώ πολύ στο θέμα. Και γιατί όχι να στηρίξουν κάποιους ανθρώπους, τελειώνοντας, οι οποίοι εκαταστραφήκαν εντελώς, Δημήτρη μου, για να μην χρεοκοπήσει το κράτος. Πού ακούστηκε? Δεν ξέρω, ένα δεύτερο. Γιατί θέλω να το τονίσω. Εκαταστραφήκαν εντελώς για να μην χρεοκοπήσει το κράτος. Και αν είναι δυνατόν να βρέθονται κάποιοι και να λένε κατάστε τζογαδόροι, ο Θεός να τους ελεήσει. Δεν είμαστε τζογαδόροι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επέσαμε τα μεγάλα θύματα και αυτό βλέπετε στην Ελλάδα δεν έχει γίνει. Στην Ελλάδα ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες. 47 δισεκατομμύρια. Τι επλήρωσαν? Διατηρηθήκαν οι τράπεζες. Ούτε οι κάτοχοι αξιογράφων και οι καταθέτες έχουν υποστεί το κόστος, ενώ εδώ όμως τα πράγματα είναι αντίθετα. Κύριε Γιαλουρίδη, θέλω να απαντήσετε εσείς σε κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια. Υπάρχει ένας, το ακούσαμε και πριν, και μια ερώτηση άλλη τώρα γραπτή, που λένε ότι από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά για να αποζημιωθούν οι κάτοχοι αξιογράφων. Θα φορολογηθούμε, λέει, εμείς ως φορολογούμενοι για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Θέλω να πω ακόμη μια φορά, αγαπητέ Δημήτρη, ότι τα λεφτά κλαπήκαν από εμάς για να σωθεί το κράτος. Πρώτον, το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχουν ξεκάθαρες αποφάσεις δικαστηρίων που λένε ότι εξαπατηθήκαμε. Τρίτον, ξαναλέω, συγκοινωνούν τα δοχεία κράτος και τράπεζα. Να καθίσουν οι δυο τους κάτω και όλοι αυτοί που έκαναν το παν να σώσουν τις τράπεζες και να μας θυσιάσουν εμάς να βρουν τους τρόπους, γιατί λεφτά υπάρχουν. Ακούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει δώρα 1,5 δισεκατομμύρια όπου πάει και όπου βρεθεί. Το χτες ακούσαμε αυτό το ταμείο. Και ξαναλέω, αν θέλουν και εμείς, να χρησιμοποιήσω αυτήν την ωραία λέξη, να εμβολιάσουμε το ταμείο με σκέψεις, προτάσεις, τους λέω να απευθυνθούν στη λίστα Λαγκάρτ και στη λίστα Μπόιανς. Είναι δισεκατομμύρια τα λεφτά που βρίσκονται εκεί έξω από ανθρώπους οι οποίοι τα έβγαλαν χωρίς καν να φορολογηθούν και δεν ξέρουμε προϊόν. Ποιον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι όλα αυτά τα δισεκατομμύρια? Τους βοηθούμε εμείς να πάρουν πίσω τις μίζες από τα Golden Boys που με δόλιον τρόπο εξαπάτησαν τον κόσμο. Υπάρχουν τρόποι και εμείς είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε. Άρα, κράτος που είχε το 85% των μετοχών της Λαϊκής και Τράπεζα Κύπρου Λαϊκή που μαζί καθίσαν και κανόνισαν αυτό το φαγοπότι να το πληρώσουν κάποιοι πολίτες,
οι κουρεμένοι, οι κάτοχοι αξιογράφου και οι μετόχοι να καθίσουν και να βρουν τους τρόπους και να φέρουν πίσω τα κλοπημαία και να αρχίσουν σταδιακά να γίνεται η αποπληρωμή αυτού του λαού, αυτού του κόσμου. Και κάτι άλλο που είχε πει πριν ο φίλος ο Φίβος, τι πρέπει να το στηρίξουν, ο λαός πρέπει να το στηρίξει. Έχει ξεκινήσει μια λαϊκή επανάσταση. Ένα τσουνάμι λαϊκής αντίδρασης έχει ξεκινήσει. Και ερωτώ ένα ερώτημα, ένα ρητορικό ερώτημα. Εάν ανοίξει κάτι και δείξουν το Φίβο το Μαυροβουνιώτη 10%, 11%. Θα πάει δεύτερο γύρο. Δυστυχώς όχι. Είμαι ρομαντικός, αλλά όχι τόσο ρομαντικός. Σκεφτείτε τι χαστούκι θα είναι για το πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο αν ο Φίβος Μαυροβουνιώτης, ένας καθαρός άνθρωπος, άνθρωπος με κεφαλαίο, πάρει 10%. Τι θα γίνει. Απλά δεν θα επιτρέψει, αγαπητέ Δημήτρη, στους πολιτικούς να ξαναεπαναλάβουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε σκάνδαλα και να τιμωρήσουν αυτόν τον λαό. Ο κύριος Μάριος Αγγελή. Σε παρακαλώ πολύ, επειδή είναι πολύ λεπτό και σοβαρό θέμα. Βγάλετε το κινητό σας, αν το έχετε εκεί κοντά στο μικρόφωνο, διότι κάνει. Εντάξει, άστε το εδώ, κύριε Μάριο. Δημήτρη μου, ήθελα να πω στο ίδιο θέμα που μιλήσε ο φίλος του, ο αντιπρόεδρος του Σταύρος, από πού θα προέρχονται τα λεφτά. Να μην ανησυχούν οι πολίτες. Να μην ανησυχούν οι πολίτες. Εμείς έχουμε εντοπίσει από πού θα προέρχονται τα λεφτά με τους καλύτερους οικονομολόγους της Ελλάδας και της Κύπρου. Και έχουμε γράψει 1, 2, 3, 4, 11 τρόπους με τους οποίους μπορούν, χωρίς να επηρεαστούν αυτοί οι πολίτες, παρόλο που. Πείτε μου τους 5 πρώτους. Από πολιτικογραφήσεις στο ξένο. Πρώτο. Δεύτερο, από το φυσικό αέριο. Τρίτο, από τις εξοικονομήσεις από τους τόκους που πληρώνουμε σήμερα για το δημόσιο χρέος, όταν θα μπούμε στην επενδυτική βαθμίδα. Το δημόσιο χρέος του κράτους σήμερα έρχεται γύρω στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ και τα δανείζεται με έναν μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 3,85 έως 4,5% το χρόνο. Σήμερα οι φορολογούμενοι πληρώνουμε τόκους 731 έως 855 εκατομμύρια το χρόνο για το χρέος αυτό. Μετά την έξοδο από το μνημόνιο και εννοούμενο ότι θα μπει η Κύπρος σε επενδυτική βαθμίδα, θα μπορεί να δανείζεται από τη διεθνή αγορά με επιτόκιο 1,5%, δηλαδή θα πληρώνει τόκους από 0 έως 385 εκατομμύρια το χρόνο. Επομένως θα έχει οικονομικό όφελος. Είναι μελέτη σοβαρή αυτή που έγινε. Θα έχει οικονομικό όφελος 446 έως 570 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία μπορεί να διαθέσει για να αποζημιώσει τους κατόχους αξιογράφων και τους κουρεμένους κλπ. Από την προμήθεια ύψους 400 εκατομμύρια που εισέσπραξε η κεντρική από την έγκριση του ΕΛΑ στην τράπεζα, από το φόρο για την άμυνα 30% που εισπράττει το κράτος από τους τόκους των καταθέσεων και υπάρχει πιθανώς πρόθεση η κυβέρνηση να μειώσει ακόμη να το καταργήσει. Και τελειώνω. Σήμερα υπάρχουν, αγαπητέ μου Δημήτρη, καταθέσεις γενικά 48,8 δισεκατομμύρια. Καταθέσεις Κυπρίων 36,7 δισεκατομμύρια. Τόκος επί 36,7 με επιτόκιο 0,9 330 εκατομμύρια. 30% επί 330 εκατομμύρια, 99 εκατομμύρια εισπράττει το. Είσαστε σαφείς. Από την πώληση ακίνητης περιουσίας, από ιδιωτικοποιήσεις, από την πώληση συμμετοχών, από επιστροφή. Υπάρχουν τρόποι. Πρέπει να υπάρχει θέληση για να υπάρχουν τρόποι. Μες. Και να μην ανησυχούν. Εμείς επληρώσαμε για να μην χρεοκοπήσει τον το κράτος. Και αντί να έρθουν να μας στηρίξουν, για να μας βοηθήσουν, έρχονται και σκέφτονται πού να τα βρει το κράτος. Δεν υπάρχει θέληση. Όταν δεν υπάρχει θέληση και προσπάθεια και έρχονται τώρα. Μόνο δύο μήνες πριν που τις προεδρικές να τάσουν και να υπόσχονται, όχι, δεν θα πετύχουν αυτόν τον οποίο επιδιώ. Ο κύριος Μάριος Αγγελή λέει εδώ, γεια σας, λέει, σας χαιρετά και και. Πραγματικά καταλαβαίνω, λέει, τους κυρίους και τους συμπολίτες μας, 17.000 το αριθμό με τα αξιόγραφα. Χιλιάδες κόσμος κουρεύτηκε. Αυτοεργαζόμενοι, αυτοεργοδοτούμενοι, κυβερνητικοί, επιχειρηματίες, μικρά καταστήματα έκλεισαν, μισθοί εξαφανίστηκαν, συντάξεις έγιναν χώμα. Η λύση για μένα, παίρνετε μια απόφαση όλοι και ψηφίζετε έναν υποψήφιο, διότι αν πιστεύετε ότι αυτοί που θα σας κοντέψουν το δεύτερο γύρο θα σας βοηθήσουν, λέει ο κύριος Αγγελή, εγώ σας λέγω θα είναι λόγια του καφενέ, λέει ο κύριος Μάριος Αγγελή. Που μας παρακολουθεί, πάρα πολλές, τώρα πόθενα. Ο κύριος Κώστας αναφέρει ότι όλα αυτά είναι στο βωμό δυστυχώς των τραπεζών, παίρνουν, κερδίζουν, δίνουν πίσω, αυτό δεν έγινε. Από να ντρέπεται ο κόσμος σε δικός του, λέει ο κύριος Κώστας. Και πάμε να ακούσουμε και τηλεφωνήματα. Για πες μου, Μάρκο, ξανά τα... Η κυρία Ιωάννα. Κυρία Ιωάννα, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Ιωάννα. Και εγώ είμαι μία από τις κουρεμένες. Και εγώ είμαι μία από τις κουρεμένες.
καταθέσαμε τα λεφτά μας στην Λαϊκή και με χίλιες δυο ψευτίες, όχι έτσι ή αλλιώς, θα τα κάνουμε και θα παίρνετε τόσους στόχους και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Και τώρα έρχονται να μου πουλήσουν το κτίριο που έκτισαν τα παιδιά μου για να κάνουν τις δουλειές τους εκεί πέρα, τα γραφεία τους, τα ιατρία τους, και τώρα θα μας το πουλήσουν, διότι τα μισό εκατομμύριο μου το φάγανε με έναν ιστιλάκι και δεν είχα να τα δώσω παρακάτω. Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνουμε. Είμαστε μαζί σου, κύριε Μαυροβουνιώτη, προχώρα και θα είμαστε δίπλα σου. Ευχαριστώ πολύ και να είσαστε απόλυτα βέβαια. Μια ζωή σκόπου, δουλειά. Εγώ είμαι 79 χρονών γυναίκα. Εργαζόμουν τόσα χρόνια στο γραφείο ευημερίας. Ό,τι οικονομίες είχα, ό,τι τα έβαλα εκεί και μας τα έφαγαν και έμεινε το κτίριο μας εκεί καταχρεωμένο τώρα και η τράπεζα θα μας το πουλήσει γιατί δεν πληρώνουμε, λέει, όσα πρέπει. Τι θα κάνω. Με την Τράπεζα Κύπρου που είσαστε? Όχι, με την Ελληνική. Με την Ελληνική, μάλιστα. Okay. Πρέπει να μιλήσετε όμως και με κάποιον ειδικό πάνω σε τέτοια θέματα. Εβάλαμε δικηγόρο. Του συνδέσμου προστασίας. Εβάλαμε δικηγόρο και όλα αυτά. Πολύ λεφτά θέλουν όλοι και τίποτε δεν μας κάνουν. Επικοινωνήστε μαζί μας και να προσπαθήσουμε και εμείς μέσω των δικών μας των συνεργατών να δούμε μια συμβουλή μπορεί να βοηθήσει ακόμα παραπάνω. Να βάλουμε εγκρίσεις στο πιθαράκι. Εντάξει κύριε Μαυροβουνιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε το γραφείο σας. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ιωάννα. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Η κυρία Ιωάννα ήταν από Λάρνακα. Μάλιστα. Και ο κύριος Παναγιώτης. Κύριε Ιωάννα, ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σούγλη. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαυροβουνιώτη. Αγωνίζεται για επιστροφή των λεφτών τα οποία εξαπατήθησαν. Έχουν μεγάλο δίκιο. Όμως εμείς το 1974 που μας εγκουρέψαν 100% με δύο σκοτωμένους μες στην οικογένεια, ποιος θα μας αποζημιώσει? Έχετε λοιπόν βαθύτατα, έχετε απόλυτο δίκαιο και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, το προεκλογικό μας μανιφέστο περιέχει μέσα και τα θέματα όπως αυτά που λέει εσύ τώρα. Θα τα διεκδικήσω όσο μπορούμε πιο δυναμικά, αλλά χρειάζεται ανέντοτος αγώνας και συνεργασία μεταξύ μας. Καμιά φορά κύριε Σούγλη, με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι κύριε Παναγιώτη. Ναι, καμιά φορά εμείς οι Κύπροι κύριε Σούγλη είμαστε γελίο μιλιονέστες. Τα 10.000 τα κάνουμε 20. Και τα 20%. Εμείς το 1974 δεν είχαμε μπακύρα, ούτε μας εγκουρέψαν, ούτε μας εξαπατήσαν οι τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε βαθύτατα στα όσα είπε. Εκεί όμως υπάρχει μια διαφορά. Ήταν μια τουρκική εισβολή. Εδώ έχουμε εσωτερική εισβολή εναντίον εμάς, εκαταστρέψαν μας, οπότε αισθάνομαι ότι σίγουρα είμαστε δίπλα σας, 100%. Αλλά το ένα δεν είναι τόσο παράλληλο. Ξέρετε με το άλλο. Ξέρετε τι λέει ο σοφός λαός, να σας θυμίσω. Κι αμέ που πέφτει το σίερο γέ μου το κραυστο κρουστόν, κι αμέ κρουζί. Αγαπητέ Δημήτρη, γιατί έγινε εισβολή? Ποιον τα λάθη πληρώνουμε, των πολιτικών μας? Μήπως τελικά αυτή η αλαζονία των πολιτικών τους δίνει το δικαίωμα διαχρονικά να μας κροϊδεύουν και στο εθνικό θέμα και σε θέματα οικονομίας και εσωτερικής διακυβέρνησης? Μήπως τελικά πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί, γιατί η αλαζονία τους δεν τους επιτρέπει να νοιαστούν για τον πολίτη? Γι' αυτό, αγαπητέ φίλε κύριε Παναγιώτη, είχαμε και την εισβολή, χάσαμε τη μισή πατρίδα, χάνονται ζωές γιατί οικονομικά οι οικογένειες έχουν καταστροφεί και εμείς εκεί ξαναστηρίζουμε και ξαναδίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς που εδώ και τόσα χρόνια επιμένουν να μας κοροϊδεύουν. Εάν δεν τους δώσουμε μια προειδοποίηση, ξαναλέω, μια κίτρινη κάρτα, θα συνεχίσουν να μας κοροϊδεύουν. Γι' αυτό αυτό που κάνουμε εμείς είναι πολύ ιερό. Και αυτό που κάνει ο φίλος ο Φίβος είναι ακόμη πιο ιερό, γιατί μπαίνει μπροστά και δέχεται τα πειρά των πολιτών. Γιατί πολεμάμε τους πολιτικούς. Και οφείλετε όλοι να σταθείτε δίπλα μας, αν θέλετε να υπάρξει πολυτέλεια της ελπίδας σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα. Δεν λέμε ότι θα τα σώσουμε τα πάντα, δεν θέλουμε ότι ως διαμαγείας θα λυθούν τα προβλήματα μας, αλλά αν δεν τιμωρηθούν, αν δεν πάρουν ένα μάθημα, θα συνεχίσει αυτή η κοροϊδία. Και είδατε ότι τελευταία όλοι έχουν θορυβηθεί και όλοι, αγαπητέ Δημήτρη, μας χτυπάνε την πόρτα. Πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια μας παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν να μας δουν. Γιατί ξαφνικά μας αγαπήσαν? Όχι. Γιατί ξαφνικά βλέπουν ότι αντιμετωπίζουν απώλειες. Υπάρχουν διαρροές και φοβούνται. Θα χαθεί ο θρόνος, θα χαθεί το βασίλειο. Και οι αυλικοί χωρίς βασίλειο τι θα κάνουν, αγαπητοί φίλε? Πάμε στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Δεν ακούμε τον κύριο Γιώργο, παιδιά.
Όχι, δεν ακούμε τον κύριο Γιώργο στο στούντιο. Εγώ σας ακούω, καλησπέρα. Τώρα σας ακούμε, κύριε Γιώργο μου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαίρω τον κύριο Μαυροβουνιώτη και τον κύριο Γιαλουρίδη που μπήκαν μπροστά για να κερδίσουμε ένα δίκαιο αίτημα μας. Γιατί αυτό που πολλοί στην εκπομπή λένε χρήματα, εγώ λέω είναι η περιουσία μας. Απαντώ σε αυτούς που λένε δεν εβάλαμε χρήματα. Ίσως να έχουν κάποια περιουσία. Εάν τους πιάσει κάποιος αυτήν την περιουσία δεν θα τη ζητούν. Απαντώ στον κύριο Κυριάκο που είπε στην αρχή ότι επειδή ήταν πιο ψηλό το επιτόκιο πήγαμε να κερδίσουμε. Του λέω όχι κύριε, απλώς παραδείγματος χάρη η δική μου περίπτωση ήταν η προπληρωμένη μου σύνταξη την οποία έβαλα εκεί για να παίρνω σύνταξη και μου την έκλεψαν αυτήν τη σύνταξη. Επομένως σήμερα ζητούμε τις περιουσίες μας, ζητούμε τις περιουσίες που ανήκουν και σε μας και στα παιδιά μας. Γι' αυτόν τους συγχαίρω και τους καλώ να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Να μπορέσουμε όλοι να συνασπιστούμε γιατί είμαστε μια μεγάλη δύναμη. Μια δύναμη που μπορεί να στείλει στη Βουλή την επόμενη φορά που θα έχουμε εκλογές πάνω από 5 βουλευτές. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και κύριε προχωράτε Γιώργο. Μπροστά. 17 ψήφοι ανεβάζουν και κατεβάζουν την κυβέρνηση. Δεν είναι οικογένειες. Αν είναι δυνατόν, εγώ μου σωστό, εγώ η γυναίκα μου, ο γιος μου, η κόρη μου, αλλά έστω και 17 σας λέω. Μα εγώ σου λέω τους μισούς να πιάσεις. Έχουμε χρέος και υποχρέωση να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα για να στηρίξουμε τον φίλο τον Φίβο. Χρέος και υποχρέωση. Κύριε Σάβα από Αμόχωστον και κλείνουμε την, και αυτή μας την τετράδα. Ναι. Καλησπέρα κύριε Χαιρετί, Σάβα. Χαιρετίζω τον κύριο Γιαννουρίδη και τον κύριο Φίβο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούσαμε ορισμένους πολίτες ότι δεν θέλουν να πληρώσουν για μας τον αξιογράφο. Εγώ έχω μια απορία από την πρώτη ημέρα που έγινε ο σύνδεσμος. Δεν ακούσαμε κανένα, μα κανένα στην κυριολεξία, να διερωτηθεί αυτοί οι κύριοι που καταστρέψαν τις τράπεζες, που δεν είναι πολλοί, είναι ορισμένοι. Αυτοί οι κύριοι, γιατί το κράτος τους προφυλάσσει, γιατί δεν τους συλλαμβάνει να τους δικάσει. Εγώ αν κλέψω και έρθει η αστυνομία, αμέσως, μα αμέσως, θα με συλλάβει, θα με πάρει μέσα, τι έκανα τα χρήματα που έκλεψα, γιατί τα έκλεψα, και ούτω καθεξής. Δεν απαιτούμε από τον κόσμο να πληρώσει για μας. Απαιτούμε από αυτούς τους κυρίους να φέρουν τα λεφτά μας πίσω. Τίποτε άλλο δεν ζητούμε. Κανένας κύριε πολίτης να μην πληρώσει για μας. Γι' αυτό γιατί κύριε Παναγιώτη προστατεύουν. Η μεγάλη μου απορία. Σάβα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό κύριε Σάβα θα κάνουμε τα πάντα για να αναδείξουμε ότι έχουμε δίκαιο. Αυτό είναι. Κύριε Σάβα, γι' αυτό δεν υπάρχει δημοκρατία, διότι δεν υπάρχει ισονομία. Μα είναι δημοκρατία, διότι σε μια δημοκρατία, όταν εσείς κλέψετε θα πάτε μέσα. Κάποιοι άλλοι, όπως είπατε πολύ σωστά, όταν κλέψουν ή καταχραστούν δημόσιο χρήμα ή ιδιωτικό χρήμα, δεν πάνε μέσα. Αυτό είναι έλλειψη δημοκρατίας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Σάβα μου. Να απαντήσω στον κύριο Σάβα. Αγαπητέ κύριε Σάβα, να θεωρήσεις δεδομένων ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Ήδη σε επαφή που είχαμε και με την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, την οποία συγχαίρω, τη Δήμητρα την Καλογύρου, έχουν κατηγορηθεί αρκετοί ως τώρα και μάλιστα τους έχει επιβάλει πρόστιμα 200.000, 200.000, 150.000, Χρήστος Τηλιανίδης, Παναγιώτης Κουρνής, Μάγειρας, Μπουλούτας. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δαχτυλοδείχνουν ενοχή. Λοιπόν, το πρώτο. Το δεύτερο, ό,τι μαρτυρικών υλικών είχαμε εμείς, το δώσαμε στον Γενικό Εισαγγελέα, το δώσαμε και στην Ομάδα Έρευνας Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Αστυνομίας. Και μάλιστα ξαναείδαμε τον Γενικό Εισαγγελέα και του είπαμε, κύριε Γενικέ, σε παρακαλούμε πολύ να επισπεύσει αυτή τη διαδικασία. Έτσι ώστε οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν και μάλιστα πρέπει να τεθεί και ήττερη μόρτερ
διάταγμα δέσμευση των περιουσιών του, έτσι ώστε όχι μόνο να πάει φυλακή, διότι ξέρει τι λένε οι Αμερικοί, Δημήτρη μου. Αν πάω και κανένα πιο χρόνια φυλακή, και τρία κουμπάρε, εγώ έπια 300.000 ή μισό εκατομμύριο, τι είναι. Α, εκεί είναι το σημείο. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπο. Να σκόπω τη φυλακή, και έχω να φάω ακριβώς, ξέρω, 3 εκατομμύρια. Αναμένομαι, το λέω και δημόσια. Δεν λέω ότι δεν κάνει δουλειά το αρχηγείο και η ομάδα έρευνα οικονομικού εγκλήματο, αλλά μα ανησυχεί. Το χρονοβόρο της διαδικασίας έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα και να φανούν οι ένοχοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να επιστραφούν, όπως είπε και ο κύριος προηγουμένως, τα λεφτά σε αυτούς που τους ανήκουν. Ο κύριος Μιχαήλ λέει: δεν είναι θέμα αν είσαι κάτοχος αξιογράφων ή κουρεμένος. Εδώ έχεις μπροστά σου μόνο δύο επιλογές. Το κατεστημένο της Σαπίλα και απέναντι τους μια υποψηφιότητα που, αν δεν είναι άλλο, είναι καθαρή και αγωνίζεται καθαρά, χωρίς τους κομματικούς μηχανισμούς και χωρίς τα χρήματα που διαθέτουν οι υποψήφοι της Σαπίλας. Ακριβώς. Λέει ο κύριος Μιχαήλ. Είναι ταξικές αυτές οι εκλογές. Εσύ λοιπόν, τις παρουσιάζεις. Μάλιστα. Σπουδαίο αυτό, κύριε Μιχάλη Χαραλάμπος, που μας στέλνεις. Έχουμε ξανακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Γνωρίζω, λέει, ένα γείτονά μου. Φίλος του. Κέρδισε στο Τζόκερ 2.200. Μάλιστα. Τα έβαλε στη Λαϊκή. Πήρε δάνειο 600.000 για να χτίσει σπίτι. Γνωρίζουμε την υπόθεση. Μετά το κούρεμα χρωστά μισό εκατομμύριο. Μάλιστα. Και τον κυνηγά τώρα η Κύπρο. Το γέρημα των άνθρωπων, χαρά στην Κύπρο. Και τον κυνηγά η Τράπεζα Κύπρου τώρα. Α, τον κυνηγά. Βέβαια. Αλίμον. Γιατί όμως, Δημήτρη μου, να δώσω μια απάντηση. Έχει σημασία. Είναι το λάθος των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τη αρχή εξυγίαση. Η αρχή εξυγίαση τι έκανε. Έκαμε διάταγμα. Βάσει του οποίου, επέρασε και από την Βουλή δηλαδή, άφησε τα αξιόγραφα στην κακή λαϊκή να μηδενιστούν με μηδενική αξία και μετέφερε τα χρέη και τα δάνεια του κόσμου στην Τράπεζα Κύπρου. Κατάλαβε το έγκλημα που έγινε. Ενώ κανονικά είχε δικαίωμα η Κεντρική Τράπεζα και η Αρχή Εξυγίασης να τροποποιήσει το διάταγμα και να μεταφέρει και τα αξιόγραφα στις υποχρεώσεις της Τράπεζας Κύπρου. Διότι επετέφερε στον ανθρώπου το δάνειο του που χρώστανε στην λαϊκή, επετέφερε το ποδά στην Τράπεζα Κύπρου. Και άφησε του τα αξιόγραφα του με μηδενική αξία. Γιατί δεν τα μεταφέρει και τα αξιόγραφα, να ξέρουμε ότι θα τα πάρει ή θα γίνει ένα υψηφισμό ή θα δικαιούται. Είναι αυτές οι παρανομίες που γίναν, που εγώ είναι μου πολύ... είπε πρώην Γενικό Εισαγγελέα ότι οι αποφάσεις της Αρχής Εξυγίασης είναι αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές και δικτατορικές. Πώς παίρνουν. Σε έναν ευνομούμενο κράτος γίνεται να λειτουργούν αυτά τα παράνομα πράγματα. Δυστυχώς λειτουργούν. Γι' αυτό θα τα πολεμήσω. Πότε σας το είπαν τότε που. Πριν 6 μήνες. Τότε που πετάγατε τις καρέκλες του σκοπιδοκιακού. Δεν είμαστε ντραμπούκοι, κύριε Σόλμη. Δεν είμαστε ντραμπούκοι. Μέσα στο. Μην ξέρω άλλο το για να σας κακίσω. Ήταν μια εκδήλωση. Δεν ήταν καρέκλες. Νομίζω ήταν τουφλάκια. Δεν ήταν καρέκλες. Ό,τι ήταν εσύ. Απλά λέμε αλήθειες εδώ. Δεν ήταν καρέκλες. Ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που κάποιοι που. Έχασαν λεφτά από κάποιους άλλους, είχαν εκδηλωθεί δυναμικά. Και Δημήτρη μου, να ξέρεις ότι αν δεν ήμασταν μπροστά εμείς, να ξέρεις ότι θα γίνονταν πολύ πολύ χειρότερα πράγματα. Εμείς συγκρατήσαμε τον κόσμο, είπαμε να επικοινωνούμε. Επιστράτευσες, κύριε Μαυροπονιώτη, τα μαύρες σου ζώνες. Δεν χρειάστηκε. Διότι, για να τους... να μην παρεξηγούμε και το καράτη, διότι είναι καθαρή αυτοάμυνα. Σωστό. Δεν είναι επιθετικό. Όσοι δεν γνωρίζετε, ο κύριος Μαυροπονιώτης ήταν από τους προτεργάτες του καράτη στην Κύπρο, πρωταθλητής. Με πάρα πολλές προπονητής, διακρίσεις και λοιπά, Σότοκαν. Και θυμάμαι και μια ιστορία που σας τίμησαν οι πρώοι Σοβιετικοί. Τι ιστορία ήταν εκείνη ακριβώς? Μπαίνουμε σε άλλο τομέα. Όχι, εντάξει. Όλα έχουν τη σημασία. Η αλήθεια είναι ότι ένα διάστημα που ήμουν αντιπρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της ΕΣΚΑ και συναντηθήκαμε στο Μοντε Κάρλο, στο Μονακό, και είχαμε Congress Meeting, συνέδριο. Με πλησίασε ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών, ο Ήλιαν Γκούριεφ. Και με παρακάλεσε να μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και το Soviet Association of Martial Arts στην Πανευρωπαϊκή. Να μέσω τα μπορεί. Εγώ τέλος πάντων βοήθησα τους αρκετά και μετά με προσκαλέσαν σαν guest of honor στη Ρωσία, θυμόμενος guest of honor, του Russia Tiger Cup, και εκεί με τιμήσαν και ήταν μια πρωτοφανή τιμητική διάκριση για μένα, διότι τότε στη Σοβιετική Ένωση, Ρωσία, εντάξει, διότι μετά έπεσε, ετοιμούσαν κάθε μήνα
μια σημαντικότατη δραστηριοποίηση στον αθλητικό τομέα. Και εκείνον τον μήνα θεωρήθηκε ότι το πιο σημαντικό ήταν η δική μου η βοήθεια προς το Σόβιετ Ασοσίεσιο. Θα κατηγορηθεί για πλάκτρα τη πρώτη Σοβιετική Ένωση τώρα. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, περνάμε στο δεύτερο αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα και με την επάνωδό μας θέλω να ακούσω τις προτάσεις σας και οι τηλεθεατές μας για κυπριακό, εσωτερική διακυβέρνηση και κοινωνική πολιτική. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η αλήθεια και η επιστροφή στο στούδιο, κυρίες και κύριοι, με τον υποψήφιο πρόεδρο Φίβο Μαυροβουνιώτη και τους κατόχους αξιογράφων. Επειδή θέλω να περάσουμε και λίγο στις προτάσεις σας, κύριοι, για την εσωτερική διακυβέρνηση, την κοινωνική πολιτική και το κυπριακό, θέλω να κλείσω την προηγούμενη σειρά ερωτήσεων. Ρώτησαν κάποιοι τηλεφωνικώς και μεταφέρω τις ερωτήσεις. Οι δύο κύριοι, λέει, και άλλοι κάτοχοι αξιογράφοι έχουν κινηθεί νομικώς με αγωγές, μηνύσεις κλπ. Για το θέμα των αξιογράφων και αν ναι, πού βρίσκεται. Γενάρη 2013 η αγωγή δική μου δεν βρίσκεται πουθενά. Τίποτα. Ούτε με ενημέρωσαν, ούτε πήρε σειρά στα δικαστήρια. Ίσως αρχιοθετήθηκε και από μόνοι σας ο καθένας. Βεβαίως. Και κάτι που είναι σημαντικό να αναφέρουμε, αγαπητέ Δημήτρη, δεν φυγομαχούμε. Αν πραγματικά πιστεύαμε ότι η δικαιοσύνη δεν θα φλέρταρε με το πολιτικο-οικονομικό μας σύστημα και θα υπήρχε. Είναι η καθυστέρηση όμως, κύριε. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, η καθυστέρηση. Δεν νοεί. Ο πρόεδρος μας είπε. Δικαιοσύνη, που είναι έλλειψη δικαιοσύνη. Διαιτητικό δικαστήριο. Διαιτητικό δικαστήριο. Έξι δικαστές που θα ασχοληθούν με το θέμα των αξιογράφων, με τις αγωγές. Σε ένα χρόνο, μας είπε ο Υπουργός, θυμάμαι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα τελειώσουν οι υποθέσεις. Ένα χρόνο. Έχει πέντε χρόνια. Ακόμη ούτε και μία δεν έχει πάρει θέση στα δικαστήρια. Και να αρχίσει η εκδίκασή της, ούτως ώστε να αναμένουμε και εμείς το πολυπόθητο αποτέλεσμα που θα μας δικαιώσει. Είναι ξεκάθαρο. Απλά φοβούμαι ότι ίσως να είναι αργά. Γιατί justice delay is justice deny. Όταν αποδοθεί δικαιοσύνη, όταν δεν υπάρχει λαϊκή και όταν δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία της λαϊκής, τι να το κάνω. Το είχα πει έξω από το Προεδρικό, όταν μας είπε ο Πρόεδρος τελικά μετά από τόσες πολλές υποσχέσεις, δεσμεύσεις, ότι πρέπει να πάτε στα δικαστήρια. Και φοβήθηκα και το είπα, θυμάμαι ζωντανά, ότι τελικά μήπως θα πάρω μια απόφαση δικαστηρίου, θα την καδώσω εκεί, στο υπροδομάτιο μου και θα δείχνω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, λέγοντας τους αυτό είναι το κράτος μας. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε, βάσει το όσο έχει πει ο αδελφός μου, ο φίλος εγώ, ο Σταύρος, να συμπληρώσω κάτι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συμφωνήσει με το Eurogroup, είναι εδώ η συμφωνία γραμμένη, ότι the Eurogroup notes the intention of the Cypriot authorities, να μην τα πω στα αγγλικά, να πω στα ελληνικά. Το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των Κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν θύματα δόλιων πρακτικών των τραπεζών μετά από αποφάσεις δικαστηρίου. Αυτό είναι στο μνημόνιο. Αυτό το απαιτούμε. Και για να μπορέσει όμως, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, εμείς θέλουμε να γίνει νομική υποχρέωση. Δηλαδή, πώς θα γίνει νομική υποχρέωση. Να έρθει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να το περάσει σαν νομοσχέδιο. Να ξέρουμε ότι η της λαϊκής τουλάχιστον που θα κερδίσουμε και δεν μπορεί λαϊκή, να στην υλοποιηθεί η συμφωνία του Eurogroup. Και επεδίωξα. Να επιδιώξαμε μαζί με τον Σταύρο να έρθουμε σε επαφή με τον πρόεδρο του συναγερμού. Ο πρόεδρος του συναγερμού το έδωσε γραπτός και είναι σαφέστατος. Και λέει ότι με βάση τα πιο πάνω συμφωνία του Eurogroup. Υπογράφει η επιστολή του πρόεδρου του Δησίου του κ. Το αφαίρο πλειοφύ του. Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και να μην τα πολύ λόγο. Αγαπητέ μου, φίγω, έλαβα την επιστολή σου κλπ. Διότι του είπα να μα το δώσει γραπτός. Αυτό που επανενημέρωση έχω δηλώσει τόσο παλαιότερο όσο και στο πρόσφατο Επαρχιακό Συμβούλιο του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε σκληρή μάχη day για να περιληφθεί πρόνοια στην ανακοίνωση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου του 2013 που θα αναφέρει ότι στην περίπτωση που κάτοχοι αξιογράφων δικαιωθούν από δικαστήριον, τότε το κράτος θα έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει. Το κομμάτι από την ανακοίνωση του Eurogroup για την Κύπρο είναι γραμμένο. The Eurogroup notes the intention of the Cypriot authorities to compensate the potential individual victims of fraudulent practices. Τούτο που είπα προηγουμένως. Ότι το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των Κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν κλπ. Και λέει τώρα ο Αβέροφ, ο πρόεδρος.
του συνεργού. Με βάση τα πιο πάνω, το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των Κυπριακών Αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες εκτός προγράμματος. Ολόκληρη ανακοίνωση είναι πιο κάτω. Και λέει, συνεπώς λέει, η δική μας ερμηνεία, λέει ο συναγερμός, της πρόνοιας αυτής είναι ότι το οποιοδήποτε θύμα δόλιων πρακτικών κερδίσει η νομική μάχη, με την παράγραφο αυτήν το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη της αποζημίωσης. Ημερομηνία, αυτό εστάθηκε 18 Φεβρουαρίου του 2016. Ζήτησα από τον Πρόεδρο, να συμφωνήσει και να έρθει να κάνει νομοσχέδιο και η τελευταία συνάντηση που είχαμε δεν το έχει υλοποιήσει και αυτό μας αποστασιοποιεί ακόμα παραπάνω. Το λιγότερο που είχε να κάνει ήταν εφόσον μας στέλνει στα δικαστήρια που είναι χρονοβόρα και αναχρονιστικό το εκδικαστικό μας σύστημα, ήταν το πράγμα να το επισημοποιήσει. Και αναμένω ότι τώρα πρέπει να το κάνει το συντομότερο δυνατόν. Αν δεν το κάνει, θα αποδειχθεί σαν αναξιοπιστία. Διότι δεν μπορεί ο πρόεδρος του συναγερμού να μας διαβεβαιώνει και να μας λέει σε συνεδρία που είχαμε στα γραφεία του κόμματος. Είμαστε μαζί με τον Σταύρο. Και μας λέει: φέρτε μου απόφαση λέει, του δικαστηρίου ότι εγκαιρνήθηκε και δεν έχει λαϊκή και ο πρόδρομος στο ίδιο ο προδρόμου και να πάμε μαζί να την υλοποιήσουμε. Φέρω το όμως γραπτός να γίνει νομική υποχρέωση. Δεν μπορώ να περιοριστώ πάνω σε μια προφορική ή πολιτική συμφωνία. Σε επέκταση τον όπως όσον είπε ο Σταύρος, όφει να το αναφέρω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η κυρία Πόπη Λουκουμή λέει: ψηφίσαμε όλα τα κόμματα κατά καιρούς. Τώρα ψηφίζουμε, λέει, ενάντια στο κατεστημένο και ψηφίζει εσάς. Ευχαριστούμε, Μωρή. Κύριοι, εσωτερική διακυβέρνηση, κοινωνική πολιτική. Εθνικό. Και εθνικό. Ας τα πάρουμε όμως με την αρχή. Εσωτερική διακυβέρνηση και κοινωνική πολιτική, διότι έχουν και αναφέρει οι τηλεθεατές μας προηγουμένως. Δεν είναι μόνο το θέμα του κουρέματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Χαμηλή μισθή, ανεργία, χαμηλοσυνταξιούχοι και χίλια δυο άλλα. Ανεργία. Τι να είπα, νέοι. Ωραία. Θα ήθελα να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Ετοιμάσαμε το προεκλογικό μας μανιφέστο. Μάλιστα. Είναι επιγραμματικά. Αρχίσουμε από αυτά, αν θέλετε, και μετά να πάμε και στο Κυπριακό. Αν θέλετε, πέστε τα και μαζί. Ξεκινώ από την οικονομία. Εμείς λέμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, δημιουργία ισχυρής οικονομίας, ψηλότερων ποιοτικών επίπεδων, επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Η οικονομική κρίση έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ της τάξης των πολύ πλουσίων και των φτωχών και έχει πλήξει τη μεσαία τάξη του ιδιωτικού τομέα. Διορθωτικά μέτρα. Τι πρέπει να γίνει. Κάτι είναι άποψή μας. Όχι εμάς, τους τεχνοκράτες μας, τους οικονομολόγους μας, τους νομικούς μας. Φορολογία τραπεζών, το πρώτο. Δεύτερον, δημιουργία αυστηρών μέτρων εποπτείας τραπεζικών δραστηριοτήτων. Τρίτον, επίλυση των προβλημάτων αυτών που αδικήθηκαν, είτε κάτοχοι αξιογράφων, είτε κουρεμένοι καταθέτες, είτε παρεΐμετοχοι κλπ. Προστασία πρώτης κατοικίας, απαγόρευση εκποιήσεων, είναι αδιανόητο να πληροφορούμαστε πρόσφατα ένα νιόπαντρο ζευγάρι πήγαν να τους βγάλουν έξω για να πάει η εκποίηση στο σπίτι τους. Επιβολή κυρώσεων στις τράπεζες που δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες της κεντρικής, τον κώδικα συμπεριφοράς για τις αναδιαρθρώσεις δανείων, καθώς και αφαίρεση υπερχρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών. Έκτον, ίδρυση ανεξάρτητου εποπτικού φορέα για αυστηρών έλεγχων αποτροπής παράνομων παραχωρήσεων προμηθειών από προσφορές και διάφορα έργα, καθώς και χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε εντοπίσει πρόσφατα, τώρα τους τελευταίους 5-6-8 μήνες, τι διαφορά υπάρχει, τι μίζες υπάρχουν, ο κλέψας του κλέψαντος. Τι ερωτούμε τελικά. Εκείνοι που περάσαν από αυτές τις κυβερνήσεις, εν επενόησαν, εν σκεφτήκαν ότι έπρεπε να ιδρύσουν έναν ανεξάρτητο εποπτικό φορέα. Όχι εξαρτώμενο από τα κόμματα. Από πολίτες, από έξπερτ ειδικούς, οικονομολόγους κλπ. Για να γίνεται αυστηρότερο έλεγχος, για να αποτρέπονται παράνομες παραχωρήσεις προμηθειών, από ό,τι ακούσαμε και ΤΕΠΑ κλπ. Από προσφορές και διάφορα έργα, καθώς και χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις χορηγίες που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι εντοπίσαν τώρα πολλοί εκλογές. Τόσα χρόνια δεν είχαν εντοπίσει τίποτα. Μέτρα οικονομικής πολιτικής, συγκράτηση δημοσιονομικών ελλειμμάτων, λέω τα επιγραμματικά. Συνέχιση παροχής κινήτρων για επενδύσεις, έχει μεγάλη σημασία. Εκεί που πρέπει να ποντάρουμε παραπάνω είναι να γίνουν επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, πρέπει να μπούμε πιο διεκδικητικά, πιο να προσπαθήσουμε να συσταθούν κάποιες επιτροπές οι οποίες να επιληφθούν και να συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παροχή κινήτρων για επενδύσεις στην Κύπρο. Προστασία και θάρρυνση του τουρισμού εκ των όνων Κάνευ είναι ο καλύτερος μέσος που μας αφήνει μονά λεφτά. Προσαρμογή και εισδοχή σε όλους τους τομείς της πληροφορικής.
ενίσχυση στήριξη τη παιδεία, νέοι επιστήμονε, νεολαία, επιχειρηματικέ ευκαιρίε, κοινωνικέ παροχέ, στήριξη φοιτητών, ιατροφαρμακευτική περίθαψη, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική μέρημνα. Και τελειώνω με το υγεία, η δωρεάν πρόσβαση στι υπηρεσίε υγεία αποτελεί επίση λάβαρο, το οποίο δεν θα υποστήλουμε ποτέ. Χαιρετίζουμε το πρώτο βήμα που έγινε για το Γενικό Σχέδιο Υγείας και θα επιμένουμε όπως αυτό το πρώτο βήμα οδηγήσει στο τελικό προορισμό που δεν είναι άλλος από την καθιέρωση ενός συστήματος παροχής ιατροφαρμακευτικής αγωγής από το κράτος προς όλους τους πολίτες. Τώρα, πιο κάτω, χρονολογικά, κάνω αναφορά, να μην πολυλογώ, όσον αφορά τον τομέα της εσωτερικής διακυβέρνησης, οικονομία κλπ. Να συμπληρώσω όμως και με το εθνικό, αν θέλετε, για να τελειώσουμε με το θέμα τούτων. Τώρα, όσον αφορά το εθνικό θέμα, υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης. Μια σχολή σκέψης είναι κάποιους ακόμα. Μετά θέλω να ακούσω και από εσάς κάποιες σκέψεις, κύριε Γιαλουρίδη. Υπάρχουν για το θέμα της λύσης του Κυπριακού. Ναι. Λυπούμε να πληροφορηθώ, που πληροφορήθηκα. Κάποιοι είπαν να επαναφέρουμε καθεστώς πριν από τις συμφωνίες κορυφής. Οι συμφωνίες κορυφής έγιναν στις 12 Φεβρουαρίου του 1977 μεταξύ Μακαρίου Ντεχτάς, 19 Μαΐου του 1979 μεταξύ Κυπριανού Ντεχτάς. Είχαμε τη συμφωνία από 8 Ιουλίου μεταξύ Παπαδόπουλου και Τάλαντ. Όλες αυτές οι συμφωνίες κορυφής εμπεριέχουν το στοιχείο της Ομοσπονδίας. Είναι το μη χειροβέρτιστο. Δηλαδή, διαρωτάσαι, αν δεν είναι η Ομοσπονδία η λύση, που εκ των πραγμάτων επιβάλλεται και πρέπει να είναι η λύση, μια σωστή Ομοσπονδία, ποια θα είναι? Να επαναφέρεις καθεστώς πριν από τις συμφωνίες κορυφής? Ποιος είναι εκείνος που θα σε στηρίξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οπουδήποτε αλλού, τη στιγμή που υπάρχει κουρσορία ψηφισμάτων, παρόλο που εκείνον είναι το επιθυμητό? Και εγώ το θέλω, μακάρι να μπορούσε να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Και καταλήγω η Ομοσπονδία. Ποια άλλη λύση είναι? Η διχοτόμηση, ο πόλεμος, η συνομοσπονδία? Αν αναλύσεις, δεν έχουμε πολύ χρόνο, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, θα διαπιστώσεις ότι υπό τις περιστάσεις η Ομοσπονδία είναι ένα καθεστώς το οποίο λειτουργεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά και διάφορες άλλες χώρες του κόσμου. Και λειτουργεί επιτυχώς. Εδώ οι συμφωνίες όμως κορυφής επρόκειται ότι το κράτος θα είναι δικοινωτικό διπεριφερειακό. Θα υπάρχουν δύο πολιτείες ή δύο επαρχίες. Η κάθε πολιτεία θα έχει το δικό της το χρώμα. Ελληνοκυπριακή, Ελληνοκυπριακό, Τουρκοκυπριακή, Τουρκοκυπριακό. Θα υπάρχει άνω βουλή, κάτω βουλή και θα συνδέονται οι δύο πολιτείες με έναν ομοσπονδιακό καθεστώς το οποίο θα έχει μία κυριαρχία, μία υπηκότητα, μία ηθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα. Χωρίς στρατεύματα κατοχής και χωρίς η Τουρκία να επιμείνει να θεωρεί ότι έχει το επεμβατικό δικαίωμα στην Κύπρο. Είναι ούτε να συζητά τέτοιο πράγμα. Διότι με βάση τον καταστατικό χάρτη του ΟΕΕ, καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να εισβάλλει στο έδαφος άλλης χώρας. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Η Τουρκία εφόρεσε τον μανδύα της εγκυήτριας δύναμης και εισέβαλε στην Κύπρο. Είναι η Τουρκία, εισβολή και κατοχή σήμερα. Και πρέπει να το διεθνοποιήσουμε και να το απαιτήσουμε και να το διεκδικήσουμε και να μην καθόμαστε πάνω στον καναπέ μας και να περιμένουμε ότι θα λυθεί διαμαγεία. Επαρανομήσα, η Τουρκία παρανόμησε. Υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΕΕ τα οποία λένε ότι αυτό το πράγμα είναι. Δυστυχώς όμως. Έμειναν εκεί στο σεστάρι. Δυστυχώς. Λέω ότι επιβάλλεται. Να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας, που είναι καθαρότατη και λέει ότι αν μια χώρα, κράτος, μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεχτεί στρατιωτική ένοπλη επίθεση από οποιαδήποτε άλλη χώρα, τότε όλες οι υπόλοιπες χώρες, κράτη, μέλη έχουν κάθε υποχρέωση να συνδράμουν και να βοηθήσουν και να σταθούν δίπλα μου τη χώρα που δέχτηκε τη στρατιωτική επίθεση. Εμείς όταν δεχτήκαμε τη στρατιωτική επίθεση, τότε μπορεί να μην είμαστε στην Ευρωπαϊκή. Είμαστε σήμερα. Σήμερα που είμαστε, έχουμε μια τουρκική κατοχή στην Κύπρο, 43 χρόνια. Ανθρώποι οι οποίοι έκαναν τόσα εγκλήματα και ακόμα οι ευρωβουλευτές μας ή τα κόμματα μας διαρωτούμε πόσο διεκδικητική είναι μέσα από την υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής συνθήκης της Λισαβόνας, έτσι ώστε να το διεκδικήσουμε. Δεν είναι ότι να γίνει όπως έγινε. Οι ευρωβουλευτές μας είναι πιο διεκδικητικοί. Δεν θέλω να θίξω κανένα. Απλά λέω ότι δυστυχώς τελειώνω με το εξής. Δυστυχώς είναι τα μεγάλα συμφέροντα που παίρνουν. Και λέω το εξής. Εάν είχαμε ψήφισμα, που έχουμε ψήφισμα στο χέρι, δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε για να φύγουν τα στρατεύματα. Επειδή όμως η Αγγλία το 1983 και η Θάτσερ είχε ψήφισμα και είχε την δύναμη, επήρε ψήφισμα το Συμβουλίο Ασφαλείας, την επόμενη ημέρα επήρε την αρμάδα της και κατέλαβε τα νησιά Φόκλαντ. Παρακάτω. Το Κουέιτ επήρε ψήφισμα. Επειδή παίζονται συμφέροντα δισεκατομμυρίων από τα αποθέματα πετρελαίου
του Κουβέιτ που ήταν 23 εκατομμύρια εισόδημα από, από θέματα πετρελαίου στο Κουβέιτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιαγινοποιήσαν το ψήφισμα. Εκτιμήσαν τον Σάδαμ Χουζέ. Εθιώξαν τον Σάδαμ Χουζέ. Πάρε συμφέροντα. Τελειώνω. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια πιο δυναμική παρουσία και στήριξη για να δικαιωθούμε σίγουρα και να πετύχουμε την επίλυση του Κυπριακού. Πάμε σε τηλεφωνικές, διότι εξαντλείται ο χρόνος μας. Κάτι πολύ στα γρήγορα, αγαπητέ Δημήτρη, στα όσα έχει πει ο φίλος ο Φιλός Μαυροβουνιώτης που τα προσυπογράφω. Ζητούνται ηγέτες. Θέλουμε άνθρωπους που σε θέσεις κλειδιά είναι άξιοι για να βοηθήσουν να πάει η ομάδα ψηλά. Δεν θέλουμε ανθρώπους που είναι το προσωπικό συμφέρον, η ατζέντα τους και η πηξίδα τους και ικανοποιούν αυτούς που τους έχουν εκλέξει, ικανοποιούν τους χορηγούς τους, ικανοποιούν τους σπόνσορες. Θέλουμε ηγέτες που νοιάζονται για αυτόν τον κόσμο, που νοιάζονται για τους πολίτες. Για να υπάρξει πολυτέλεια της ελπίδας και να υλοποιηθούν τα όσα επιτυχώς ανάφερε ο πρόεδρος, χρειάζονται άνθρωποι που νοιάζονται για τους πολίτες, όχι για τους δικούς τους φίλους, κουμπάρους, για τον κομματικό περίγυρο και όλα αυτά που είναι η γάγκρενα της κοινωνίας μας. Ζητούνται ηγέτες. Υπάρχουν? Όχι. Σε αυτό έχει ευθύνη και ο λαός, κύριε. Βεβαίως, βεβαίως, η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο λαός, γιατί επαναπαύεται, κάθεται στον καναπέ του, πίνει το φραπεδάκι του και απλά κάνει την εύκολη κριτική του καναπέ. Να μπει στη διαδικασία να ερμηνεύσει και να χαρακτηρίσει όλους αυτούς. Αξίζουν ή δεν αξίζουν? Αλλά όχι αξίζουν γιατί μου έκανα ρουσφέτιν, γιατί μου βρήκαν δωμάτιο ή κρεβάτι στο νοσοκομείο. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη? Αν είναι αυτά τα κριτήρια μας, τότε έχουμε πτωχεύσει σαν κοινωνία. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη επανάσταση στις μέρες μας? Να αλλάξεις καναπέ. Ή κανάλι. Ή κανάλι. Αυτό που είπε ο φίλος ο Σταύρος. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Περιμένετε. Πάμε Λευκοσία στον κύριο Μιχάλη, με τα Λάρνακα στον κύριο Ανδρέα. Πλησιάζουμε προς το τέλος, διότι κλείνοντας θέλω να μου πείτε και για το Ταμείο Ευπαθών Ομάδων που δημιουργήσατε. Οικογενειών. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη από τη Λευκοσία, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στο πρόγραμμα σας και στον κύριο Μαραφουνιώτη, διότι οι πολίτες οι οποίοι απαξιώνουν το πολιτικό διεφθαρμένο σύστημα της Κύπρου και έτσι εγώ, το κράτος και τα πολιτικά κόμματα δια τα δικά τους ατομικά οικονομικά συμφέροντα επέτρεψαν στις τράπεζες να λειτουργούν πέρα και πάνω από τους νόμους, διότι υπήρξε ο νόμος για το 9% επιτόκιση τόκων. Μήπως οι τράπεζες τον γύρισαν, μήπως ο Γενικός Εισαγγελέας δεν γνώριζε την παραβίαση από τις τράπεζες αυτού του νόμου? Όταν οι τράπεζες δεν σέβονται δικαστικές αποφάσεις εδώ και 30 χρόνια, τότε τι άλλο μπορεί να περιμένουμε από αυτόν το κράτος? Αυτό το κράτος αποτελεί έσχος και σχήνη και ούτε δημοκρατία είναι, ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δυστυχώς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία έχω καταγγείλει εδώ και δεκάδες χρόνια κρατός, τίποτα δεν έχει πράξει. Απλώς λέει ότι υπεύθυνα για αυτήν την κατάσταση στην Κύπρο είναι τα αρμόδια εθνικά όργανα της Κύπρου. Ευχαριστούμε, κύριε Μιχάλη μου, ευχαριστούμε. Μακρηγορήσαμε πολύ, να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Λάρνακα. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλεσμένος σου. Ήταν για το Φράγκο που ήταν να σου πω, Ιωνία. Που δανειστήκαν μαζί με το Φράγκο. Είναι να μπορεί. Καταλάβες. Μιλά για το Φράγκο, διότι ήταν... Το ελβετικό Φράγκο, υπάρχει θέμα... Κύριε Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ποιος είναι, Μάρκο μου, πες μου ξανά. Κύριε Ανδρέα από Λευκοσία, καλησπέρα. Κύριε Ανδρέα, χαμηλώστε την φωνή της τηλεόρασής σας. Μας ακούτε. Ναι. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι και εγώ ένα κάτοχος αξιογράφων ή μάλλον ήμουν. Θέλω να ξέρω γιατί στην Ελλάδα, εγώ πήγα δικαστικός, στην Ελλάδα πήγανε τόσα και δικαστήκανε οι υποθέσεις. Η υπόθεση δική μας ούτε ένα, ούτε μια δεν έχει πάει στο δικαστήριο ακόμα. Έκαναν ο κύριος Γιαλουλίδης, λέει ότι έκαμε τον Ιανουάριο του 2013. Ούτε μια. Γιατί μήπως το δικαστικό μου δεν τους αφήνει η κυβέρνηση να πάνε, δεν τους κάνει. Αυτό είναι που θέλω να ρωτήσω. Τι είναι και τους κάνει και δεν, ούτε μια υπόθεση
δεν έχει πάει δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρέα μου. Έχεις άλλο, Μάρκο? Εντάξει, έχουμε κλείνουμε. Έχουμε εκφράσει έντονα παράπονα. Έχουμε 5 λεπτά να κλείσουμε. Έχουμε εκφράσει έντονα παράπονα και προς τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι πρέπει να γίνει η επίσπευση της διαδικασίας της εκδίκασης των υποθέσεων. Είπαν ότι ήδη έγινε κάποια επαφή με τα επαρχιακά δικαστήρια να επισπεύσουν τη διαδικασία. Φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχει μια ιεραρχία στην εξέταση των υποθέσεων και πιθανόν να μην θεωρηθεί η περίπτωση των αξιογράφων ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός το οποίο να έχει προτεραιότητα. Επεριπλάκηκε το θέμα, αλλά εγώ το επεκτείνω ότι δυστυχώς το δικαστικό σύστημα στην Κύπρο είναι πολύ αναχρονιστικό. Συμφωνώ με τον κύριο που μίλησε πριν λίγο ότι στην Ελλάδα εκδικαστήκαν πάρα πολλές υποθέσεις και μάλιστα η απόφαση εφετείου λαρίστης, του τριμελούς εφετείου λαρίστης πρόσφατα, έχει, όπως είπε και ο Σταύρος προηγουμένως, καταδικάσει την τράπεζα και υποχρέωσε την τράπεζα να πληρώσει τα 670 εκατομμύρια, συγγνώμη, 670.000 του κατόχου αξιογράφου, η ψυχική κοινοδύνη 63.000 και δικηγορικά κλπ. Εδώ στην Κύπρο ασκούμε όση πίεση μεγάλη μπορούμε και αναμένουμε ότι το συντομότερο δυνατόν θα ξεκινήσει η διαδικασία να παίρνονται αποφάσεις. Αναμένουμε. Σύντομα θα έχουμε αποφάσεις. Αυτά τα μηνύματα έχουμε. Κυρία Λουρίδη, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό ή να πάμε στο Ταμείο Ευπαθών Οικογενειών? Εγώ νομίζω να πάμε. Ναι, να πάμε, νομίζω διότι στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Τα είχαμε πει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη ναι, και εσένα. Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Είχατε κάνει την παρθενική εμφάνιση μάλιστα, εδώ και ναι, το ανακοινώσαμε βέβαια. Και σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ίδρυση Ταμείου Ευπαθών Οικογενειών. Είναι μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων. Και κυρίως του Σταύρου. Του Σταύρου του Γιαλουρίδη. Ναι, ο ίδιος ξέρω ότι θα το πει, αλλά είναι καλό να λέγονται τα καλές πράξεις. Το περάσαμε μέσα καταστατικά. Προς τιμήν του συμμετείχε και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, αφιλοκερδός και θύμα και αυτός ως κάτοχος κουρεμένος κλπ. Μας τα είχε πει εδώ και μετά τα είπαν και παντού. Δεκάζοντας μας αντιγράψαν, φίλε Δημήτρη. Δεν πειράζει. Το ταμείο. Αλλά είναι καλό να αντιγράφουν καλές πράξεις πολιτών. Ναι. Μακάρι να μας αντιγράφουν οι πολιτικοί για να δούμε καλύτερες μέρες. Πες μας, Σταύρο, πώς πήγε η... Πάρα πολύ καλά. Υπήρχε συναισθηματική φόρτιση. Και πώς προχωρά αυτή η προσπάθεια? Το ταμείο έχει πάρει σάρκα και οστά. Ένα όραμα που μαζί με δράση έχει υλοποιηθεί. Πήραμε καταστατικά, τροποποιήσαμε το καταστατικό μας, φίλε Πρόεδρε. Υπάρχει η Γενική Συνέλευση τροποποίηση των καταστατικών. Είναι θέμα ημερών να υπάρξει επίσημη πλέον. Είναι ήδη δεδομένο. Ναι, έχει εγκριθεί πλέον νομικά και θα προχωρήσουμε. Η Επιτροπή είναι έτοιμη. Θα συσταθεί η Επιτροπή, η οποία έχουμε κάποια άτομα που είναι έτοιμα να βοηθήσουν, να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα και αυτόν το όραμα. Θα υπάρξει πρώτη συνεδρία, θα υπάρξουν κάποια κριτήρια. Γιατί να σας πω κάτι, μας πήρε αρκετό κόσμο ζητώντας βοήθεια. Ζητώντας βοήθεια και το τραγικό, ξέρετε ποιον είναι. Ότι αυτοί μας έχουν πει ότι αποταθήκαν στα κόμματα και στα επιτελεία και η απάντηση από τα κόμματα και τα επιτελεία ήταν όταν βγούμε και εκλεγούμε θα βοηθήσουμε. Σας σάσουμε. Αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό να μειώσουν τα έξοδα, τα προεκλογικά τους έξοδα, να μην κάνουν τόσο πολυδάπανες εκδηλώσεις, να μην προσπαθήσουν να αγοράσουν ψήφους και να στηρίξουν πραγματικά ευπαθείς. Ευπαθείς οικογένειες. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό θα πράξουμε και δεν είναι λαϊκισμός. Το νιώθουμε πραγματικά αυτό που λέμε. Και το πιο σημαντικό μήνυμα, αγαπητέ Δημήτρη, στο Πατήχιον ήταν κατάμεστο όλο το θέατρο να τραγουδά της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ με δάκρυα στα μάτια. Αυτά τα μηνύματα που προσπάθησαν κάποιοι να ξεθοριάσουν μέσα μας. Αυτά τα ακούσματα και αυτές τις μελωδίες, Θεοδωράκη, που εμείς αρνούμαστε να ξεχάσουμε και αρνούμαστε να παραδώσουμε αμαχητή. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Κάναμε το πρώτο βήμα μαζί με το Ταμείο, δείχνοντας έμπραχτα τη στήριξη σε ανθρώπους που έχουν την δική μας ανάγκη. Εμείς μπορούμε, πρέπει και οφείλουμε, έχουμε χρέωση, υποχρέωση να στηρίξουμε ευπαθείς οικογένειες που είναι στα όρια οικονομικής απόγνωσης. Γι' αυτό δεν το κάνουμε προεκλογικά. Έχει συσταθεί, πήρε σάρκα και οστά, έγινε το πρώτο βήμα. Στο χέρι όλων μας είναι να φτάσουμε στο τέρμα και χρειαζόμαστε τη βοήθεια των πολιτών για να το πετύχουμε αυτό. Και ο σκοπός είναι, ξεκαθάρισε μας ακριβώς, θα στηρίξουμε όπως ακούγεται, τα κριτήρια, τα κριτήρια θα μπουν κάτω την επόμενη εβδομάδα, θα καθίσει η Επιτροπή και θα βάλει κριτήρια. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλες τις οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη. Όλες οι οικογένειες
που έχουν πραγματική ανάγκη κάτω από ορισμένα κριτήρια που θα μπουν, γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε όλους όσοι έχουν πραγματική ανάγκη. Θα βάλουμε ένα λιθαράκι. Θα κάνουμε ένα βήμα προσπαθώντας να κάνουμε και άλλα ανοίγματα στην κοινωνία των πολιτών. Θα υπάρξουν και κάποιοι που θέλουν να γραφτούν σαν μέλη με 10 ευρώ το χρόνο. Θα βάλουμε απλά ένα μικρό ποσό, 10 ευρώ το χρόνο, να στηρίξουμε αυτούς που δεν μπορούν. Και αυτό είναι από μέλη του συνδέσμου σας. Και όχι μόνο του συνδέσμου. Όχι, μόνο. Όχι. Είναι ένα άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι μόνο για τους κάτω αξιογράφους, είναι για όλον τον κόσμο. Για όλες τις οικογένειες που πραγματικά έχουν οικονομικά προβλήματα. Ξέρετε τι σημαίνει Χριστούγεννα σε έναν τραπέζι, να μην μπορεί μια οικογένεια, ένας πατέρας, μια μητέρα να έχει φαγητό για τα παιδιά του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ξέρεις, Σταύρο Γιαλουρίδη και κύριε Μαυροβουνιώτη, ότι όσες φορές αναφερθεί είτε σε πάνελ, είτε σε... Το ζείτε κι εσείς και όλοι μας, πιστεύω. Yeah. Έξω, με φίλους, με γνωστούς, με έτσι, με αλλιώς. Όταν αναφερθεί αυτό, δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου, λένε, μα υπάρχουν ακόμα. Το έναν τρίτο. Έχει περάσει με κάποιον τρόπο και έχουν ευθύνη τα μέσα ενημέρωσης. Έχουν τρομερή. Μεγάλη. Yeah. Ας μην μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση. Ότι... Ναι, τελικά, μια χαρά η κατάσταση. Δεν υπάρχουν πλέον παντοπολία κοινωνικά που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ακόμη πτωχές οικογένειες. Ανεξάρτητες ευρωπαϊκές έρευνες δείχνουν ότι 220.000 ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Και μας μην πάμε μακριά, ας δούμε δίπλα μας. Τις μανάδες, τους πατεράδες, τους παππούς μας, τις γιαγιάδες, τι συντάξεις παίρνουν. Και ας έρθουν, εγώ λέω πολλές φορές, το έχω πει σε πολλούς, μία ημέρα εργάσιμη να κοπιάσουν εδώ στο σταθμό και στο γραφείο μου, να δουν με πόσες περιπτώσεις μιλάμε καθημερινά. Προχτές είχε βγει ένας κύριος, ο κύριος Ανδρέας, που μας είπε ο άνθρωπος ότι πόψε, λέει, είμαι με τον γιο μου και να φάμε μακαρόνια χωριστά, χωρίς τρίμα, διότι δεν έχουμε. Είχε πρόβλημα. Και το διερευνήσαμε, διότι ξέρετε, υπάρχουν και υπάρχουν. Ήταν όμως μία από τις πραγματικές υποθέσεις. Μήπως τελικά, αγαπητέ Δημήτρη. Και είναι πολλές. Μήπως τελικά πρέπει τα κανάλια μας να σταματούν να χορηγούν εκπομπές τύπου Survivor, να αρκώνοντας τον κόσμο και ας πραγματικά στηρίξουν αυτούς που θέλουν να επιβιώσουν, να αντέξουν, να ζήσουν, να έχουν ένα πιάτο φαγητό στον τραπέζι. Σταύρο μου, μπορεί να το κάνουμε. Όλοι μας. Όλοι μας. Όχι, έτσι τα κανάλια που τα χορηγούν τούτα. Είναι οι διάφοροι χορηγοί. Συμφωνούμε, εγώ, αλλά εγώ θα έλεγα να υπήρχε και κάτι, να υπήρχε και κάτι για αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλος ο κόσμος κάθεται στον καναπέ και βλέπει τέτοιου είδους εκπομπές. Εντάξει. Και δεν θέλει να. Εντάξει, δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Κάποιοι θέλουν να επιβιώσουν. Κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Κάποιοι αδυνατούν να έχουν τα απαραίτητα τα καθημερινά. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Και συμπληρώνω στο ίδιο σημείο ότι επειδή είμαστε παθόντες. Καταληκτικό σχόλιο, κύριε Μαυροβουνιώτη, μου κλείνουμε μαζί σας. Επειδή είμαστε παθόντες. Εγώ και ο Σταύρος μπορούμε να επιβιώσουμε, να έχουμε τη δουλειά μας κλπ. Αλλά μέσα στο σύνδεσμο έχουμε χιλιάδες που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μια σκέψη είπε ο Σταύρος Γιαλουρίδης, δεν είναι αιχμή ούτε για την εκπομπή, ούτε για το σταθμό. Όχι, απλά τα γενικά. Για όνομα του Θεού, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Το ταμείο συστάθηκε και θα λειτουργήσει όσο μπορεί καλύτερα, διότι επειδή ζήσαμε εμείς μέσα στο σύνδεσμο. Κόσμο που δυστυχά είναι άστεγοι. Και είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, κύριε Μαυροβουνιώτη. Είναι μια καλή πρωτοβουλία. Βέβαια. Σίγουρα και τελειώνω, θα σας λέω το εξής. Και οποιαδήποτε άλλη κίνηση και κινήσεις που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν, είναι, είναι καλό και προς εξυπηρέτηση. Έτσι, για επίλογο δύο λεπτά και θα ήθελα μόνο και ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό να μας πει ο σκηνοθέτης το χρόνο ακριβώς. Ένα λεπτό, λέω το εξής, ότι καλό όλους τους κατόχους αξιογράφων. Να συνεργαστούν. 1,5 λεπτό πρέπει να κλείσουμε, λέει. Καλό όλους τους κατόχους αξιογράφων να συνεργαστούν απόλυτα μαζί μας, να εγγράψουν τα παιδιά τους στους εκλογικούς καταλόγους το συντομότερο δυνατόν. Το αργότερο που μπορούν να εγγραφούν μέχρι το 18 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, να πάνε τώρα στις επαρχιακές διοικήσεις ή στα γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη, όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους, για να έχουν το δικαίωμα της ψήφου. Το συντομότερο δυνατόν. Μάλιστα. Καταληκτικό σχόλιο, Σταύρο Γιαλουρίδη, και από εσένα. Καλό όλους να αναλάβουν το χρέος και την υποχρέωση που τους αναλογεί σαν πολίτες αυτής της δημοκρατίας, αν θέλουμε να λάμψει επιτέλους η πολυτέλεια της ελπίδας. Ας τιμωρήσουμε αυτούς που πρέπει να τις τιμωρήσουμε και ας στηρίξουμε αυτούς που πρέπει να στηρίξουμε για να λάμψει επιτέλους και να υπάρξει μια άσπρη μέρα σε αυτόν τον τόπο. Ψήφος διαμαρτυρίας. Ψήφος διαμαρτυρίας. Στο Φίβο Μαυροβουνιώτη. Ψήφος αντίδρασης, ψήφος διαμαρτυρίας. Με τον Φίβο Μαυροβουνιώτη. Με τον Φίβο Μαυροβουνιώτη, έναν έντιμο άνθρωπο, καθαρό, γι' αυτό λέμε καθαρή επιλογή. Δεν είναι τυχαίος όρος καθαρή επιλογή. Αλήθεια. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο
που υπάρχει αρκετή λάσπη. Και εμείς είμαστε καθαροί. Και χτυπηθήκαμε από αυτήν την λάσπη και οφείλουμε να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε αυτήν την λάσπη. Τουλάχιστον να λέμε στα παιδιά μας ότι κάναμε ένα βήμα, προσπαθήσαμε. Αν τα καταφέρουμε, καλώς. Αν δεν τα καταφέραμε, σώσαμε τους εαυτούς μας. Αν μη διάλειο. Ενεργοί πολίτες. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφιερώσαμε κοντά μου εκπομπή ολόκληρη σήμερα. Είναι και Παρασκευή σήμερα. Σας τιμά ιδιαίτερα, διότι ξεχωρίζετε σαν. Το ίδιο κάνουμε βέβαια με όλους τους υποψηφίους. Ήσασταν και δύο σήμερα και δεν ήταν μόνο για την υποψηφιότητα, ήταν γενικότερα για το θέμα του συνδέσμου κατόχων αξιογράφων μετά τα όσα είδαν αυτή τη βδομάδα στη δημοσιότητα. Με την δημιουργία ταμείου, με τις συζητήσεις και διάφορα άλλα. Προεκλογικά εμείς θέλαμε να ακούσουμε τους παθόντες πώς έβλεπαν όλη αυτή την εξέλιξη. Καλή συνέχεια κύριε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε με κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Αθανασίου και Κωνσταντίνα Ρουσά. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Μείνετε συντονισμένοι στο Capital για να δείτε το δελτίο ειδήσεων και τις σημαντικότερες ειδήσεις της μέρας. Θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε πάντα καλά. Ο Θεός μαζί σας.